Καλώς ήρθατε κοντά μας και σήμερα, έτσι κι αλλιώς είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις γιορτές, μετά των φώτων θα συνεχίσουμε. Σας εύχομαι να περάσετε μια πολύ ωραία βραδιά, γιατί έχει ενδιαφέρον θέμα. Το γνωρίζετε άλλωστε λίγο πολύ όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή μας, ποιο είναι το θέμα. Ότι ένας λογιστής επί 20 ετία της οικογενείας Γουλανδρή, όταν αισθάνθηκε ότι προσευλήθη, παρετήθηκε, έφυγε και μετά από 8 μήνες η επιχείρηση Γουλανδρή τον μήνυσε. Τον μήνυσε για θέματα πολύ σοβαρά. Για υπεξαίρεση χρημάτων, εγγράφων και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Ταλαιπώρησαν το παιδί του 4 ετών. Το οδήγησαν στην ηλικία των 16 ετών ανήλικο σε τακτικό ανακριτή. Έκαναν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τον ούτε με τον δικαστικό, ούτε με τον πολιτικό πολιτισμό αυτής της χώρας. Σύμφωνα βεβαίως με αυτά που καταγγέλει. Και δεν είναι άλλος παρά από τον Γιώργο Σαραντίδη μαζί με τη γυναίκα του, την Αγγελική Σαραντίδου. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει εκπομπές μου, οι άνθρωποι αυτοί πριν 11 χρόνια ήρθαν στο γραφείο μου και έφεραν δύο φακέλους, του Γουλανδρή και του Βαρδινογιάννη. Οι φάκελοι αυτοί έμειναν στο σπίτι ενός συνεργάτη μου και τα πρωτότυπα μπήκαν σε θηρίδα. Όταν επέστρεψαν στο γραφείο μου, ήμουν στο πρώτο θέμα τότε εγώ, τα έγγραφα αυτά όλα, οι φάκελοι, καμιά δεκαριά φάκελοι, κλάψαν από το γραφείο μου. Και εγώ το ανακάλυψα πλέον όταν αποδεσμεύτηκε το αρχείο μου από τον Άλτερ πριν από μερικούς μήνες. Και κατάλαβα τι μπορεί να σημαίνει όλη αυτή η ιστορία. Ποιοι δηλαδή πήραν αυτά τα έγγραφα, με ποιον τρόπο και με ποιο αζημίωτο. Γιατί οι φάκελοι φυσικά τους οποίους τότε εγώ είχα δει ήταν πολύ σοβαροί. Πλην όμως εκείνη την περίοδο ήμασταν μπλεγμένοι με το παραδικαστικό και όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και ήμασταν αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε το δρόμο μας τότε, θεωρώντας ότι έχουμε το χρονικό περιθώριο να τους δούμε και να εξετάσουμε και τη φοροδιαφυγή και τα παραδικαστικά που περιείχαν και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Πριν πάμε εκεί όμως, τη βδομάδα που πέρασε πρέπει να σας πω ότι δύο πρόσωπα πολιτικά απασχόλησαν την δημοσιότητα. Το ένα είναι ο Δημήτρης Τσουκαλάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο είναι ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών και Πολιτισμού, ο κύριος Μιχάλης Λιάπης. Ο δεύτερος, ενώ επρόκειτο να δικαστεί για τις πράξεις του, δηλαδή για τις αθλειότητες που έκανε, ένα ολόκληρος γκοτζάμ πρώην Υπουργός Πολιτισμού, μάλιστα και Συγκοινωνιών τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Να πάρει ένα τζιπ με πλαστές πινακίδες, να το πάει βόλτα, θεωρώντας ότι επειδή είναι ο Λιάπης, δεν θα τολμήσει κανείς να τον σταματήσει και να τον ελέγξει. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία θα περιγράψουμε σήμερα, εδώ η εξουσία φαίνεται να ασκεί τον έλεγχο και τα δικαιώματά της, άσχετα από το ποιος είναι ο παραβάτης. Είναι μια καλή επίδειξη δύναμης, ανευκόστος όμως. Γιατί ο Λιάπης είναι ένα λώσιμο υλικό. Ένας πρώην υπουργός, ο οποίος προέρχεται από την οικογένεια Καραμανλή, αλλά βεβαίως λέγεται Λιάπης. Και τον έκαψαν. Αν έπιαναν τον Καραμανλή χωρίς δίπλωμα και με πλαστές πινακίδες, πιστεύετε ότι θα τον πήγαιναν στο αυτόφορο? Όχι, σας ερωτώ, υπάρχει κανένας σοβαρός εδώ μέσα που πιστεύει ότι αν έπιαναν τον Καραμανλή θα τον πήγαιναν στο αυτόφορο? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το έκαναν ποτέ. Τέλος πάντων, εγώ το πιστεύω αυτό. Εσείς από τον καναπέ μπορείτε να πιστεύετε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Βεβαίως, θα αφήσω τον κύριο Λιάπη, ο οποίος αντί να πάει στο δικαστήριο να δικαστεί, δείχνοντας τουλάχιστον έστω την τελευταία στιγμή ότι είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Κουάντα Λουμπούρ να κάνει Χριστούγεννα. Πήγε κατά Ασία μεριά δηλαδή. Ο φτωχός συνταξιούχος που έβαλε το τζιπ, έβγαλε τις πινακίδες και τις παρέδωσε, γιατί ως φτωχός συνταξιούχος δεν είχε την δυνατότητα να υποστηρίξει το τζιπ. Οι άνθρωποι δεν πάνε καλά. Αυτή ήταν η συμπεριφορά τους, αυτή ήταν η νοοτροπία τους, αυτή ήταν η λογική τους
και για αυτή τη λογική κρίνονται. Θα μου πείτε τώρα, βούλιαξε όλη η Ελλάδα, η οικονομία τώρα, εκεί θα μείνουμε στο λιάπι. Σωστό και αυτό. Θα πάμε όμως στον Δημήτρη Τσουκαλά, ο οποίος πήρε γύρω στο 1 εκατομμύριο αποζημίωση από την χώρο εργασίας του και βεβαίως άκουσε τα εξαμάξεις από εδώ και από εκεί, λέγοντας ότι είναι μεν νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Ο κύριος Τσουκαλάς δεν είναι και αυτός στην Ελλάδα, είναι στο Βερολίνο για υποχρεώσεις πολιτικές που έχει. Αλλά τον βρήκαμε εκεί. Νομίζω ότι τον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Τσουκαλά. Ωραία. Τον έχουμε. Έχουμε και εικόνα. Ναι, εδώ είμαι. Ωραία. Εδώ είστε. Δεν είστε εδώ. Στο Βερολίνο είσαστε. Αγαπητέ κύριε Τσουκαλά. Εδώ είμαι νοερά. Όχι. Ουσιαστικά είστε εδώ και εγώ σας έβγαλα περισσότερο γιατί θεωρώ ότι η αθλειότητα του δημοσιογράφου δεν υπάρχει μόνο όταν κάνει άθλιες πράξεις, αλλά και όταν αποσιωπά αθλειότητες. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αν νομίμως πήρατε αυτά τα χρήματα ως αποζημίωση από την εργασία σας, δεν μπορεί κανένας να σας θίξει και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανένας να τολμήσει να σας ακουμπήσει, γιατί είστε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ως αριστερός δεν θα έπρεπε να πάρετε χρήματα που δικαιούστε. Αυτό είναι μια άθλια συμπεριφορά. Αλλά τα ερωτήματα που θέλω να σας κάνω είναι πολύ συγκεκριμένα, κύριε Τσουκαλά. Αυτά τα χρήματα προέρχονται ένα μεγάλο ποσό από την ασφάλεια που σας είχε κάνει τώρα η ΑΜΡΟ, η τράπεζα που εργαζόσταν, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτά ήταν γύρω στις 800.000, κύριε Τσουκαλά. Λοιπόν, θέλετε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν το διαβάσατε κιόλας, αλλά πριν από 3-4 ώρες, έστειλα ό,τι υπήρχε, το έστειλα, έστειλα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έστειλα την αίτηση της συνταξιοδότησής μου, έστειλα το συμπεριφορετήθηκα από την ABN AMRO, δηλαδή από την RBS, έστειλα το FEC, που το 2010 το Μάρτιο η ABN AMRO πωλείται στη Royal Bank of Scotland και βέβαια απάντησα σε κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι εγώ πήρα την αποζημίωση από την Aspis Bank, η οποία όταν πρόχευσε έγινε το Εκδομικό Ταμιευτήριο, και αυτό βέβαια είναι ψευδές, διότι το 2002 η Aspis Bank εξαγόρασε ένα κομμάτι της ABN AMRO, αξιαγόρασε το λιανεμπόριο, τη λιανική στρατηγική. Τα λαγκάζει καταστήματα με 130 ανθρώπους τότε και οι υπόλοιποι 150 παραμείναμε στην ABN AMRO, η οποία συνέχισε μέχρι το 2010. Ωραία. Στην ABN AMRO που συνέχισε ήταν το ναυτιλιακό, ήταν τα βιομηχανικά δάνεια, ήταν το private banking και μια σειρά άλλες δουλειές που είχε η τράπεζα μέχρι το 2010. Ωραία. Που εξαγοράστηκε παγκόσμια τότε από την δεύτερη μεγαλύτερη Βρετανική τράπεζα που ήταν η Royal Bank of Scotland. Πολύ ωραία. Το ερώτημα... και εγώ μετά από 35 χρόνια στον ίδιο εργοδότη, που όλα αυτά αποδεικνύονται και από τα χαρτιά που έφυγα σήμερα, και με έναν τύπο μαθηματικό που αναφέρεται μέσα στο συμβόλαιο το οποίο το έστειλα σήμερα στον τύπο, για να μην έχει να πει κανείς τίποτα με ποιο τρόπο βγαίνει και πώς αυτό το πράγμα υπολογίζεται, πήρα αυτά τα χρήματα από την ασφαλιστική εταιρεία Generali, που είναι μία από τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο, που εκεί μας είχε βάλει η τράπεζα, η οποία πλήρωνε το συνολικό αντίτιμο στην Generali σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο οι όροι του οποίου αναφέρονται μέσα στο χαρτί και στο ασφαλιστικό. Ακούστε με προσεκτικά. Τύπου. Ακούστε με προσεκτικά. Επειδή ήσταν πρόεδρος ΟΤΕ και είστε και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετα να πει ότι τα πήρατε επειδή είστε ο Τσουκαλάς του ΣΥΡΙΖΑ προαλυφόμενος για εν δυνάμει υπουργός, ας πούμε, αν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση ή ως πρόεδρος ΟΤΕ. Εγώ θα σε ρωτήσω το εξής απλό. Καταρχάς, ξεκαθαρίσουμε. Ένα λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Εγώ το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τσουκαλά, κάντε μου τη χάρη. Το 2010. Αν με βοηθήσετε. Το 2010, όταν πήγα εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 3,5-4%. Το ξέρω. Δηλαδή είχε φύγει και ο Αλαβάνος, είχε φύγει και ο Κουβέλης. Μπορεί να έχει και λιγότερο από 3%. Εγώ
εγώ δεν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ διότι τότε ξέρανε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τόσο και εγώ θα γίνω και βουλευτής. Σωστό. Εγώ έγινα βουλευτής το 12. Σωστό. Έγινα από σπόντα. Δηλαδή, πώς θα σας πω. Σωστό. Τα πράγματα συνέβησαν τελείως διαφορετικά. Πολύ σωστό. Άρα, δεν υπήρχε καμία υποχρέωση να μου δώσουν λεφτά γιατί εγώ θα γινόμουν αργότερα βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τσουκαλά, σωστή παρατήρησή σας. Σωστή παρα... είναι πέρα και έξω από τη φαντασία. Ακούστε με λίγο. Διότι η τράπεζα πλήρωσε αυτά τα χρήματα γιατί ήταν υποχρεωμένη από το συμβόλαιο μετά από 35 χρόνια. Ακούστε με. Που σας είπα, εκεί, να πληρώσει ακούστε με όμως λίγο. Πείτε μου κάτι. Πρώτον, το συνολικό ποσό πόσο ήταν, γιατί αυτό ερεθίζει. Το συνολικό ποσό ήταν 830.000. Και τα υπόλοιπα με... ασφαλιστική εταιρεία. Και τα υπόλοιπα τι ήταν μέχρι το ένα τόσο. Τα υπόλοιπα είναι, μισό λεπτό, υπόλοιπα, ένα ποσό ακόμα, είναι από την εθελουσία έξοδο, η οποία είχε δει το 2010 από την τράπεζα και αφορούσε το σύνολο του υποκριτού. Πόσο ήταν. Και έγινε με ένα συγκεκριμένο τύπο και όποιος ήθελε πήγαινε σωστά. Και έπαιρνε τα χρήματα αυτά για να φύγει από την τράπεζα. Νόμιμα. Λοιπόν, πόσο... πόσο... να καθίσουν στην τράπεζα, αλλά 4 χρόνια αν ήθελα. Ωραία. Ποιο ήταν αυτό το λοιπόν, ποσό. Να... η τράπεζα να μην με κρατήσει άλλα 4 χρόνια, μου έδωσε κάποια χρήματα. Τα οποία ποια ήταν αυτά. Αυτά βγαίνανε, ήταν το διπλάσιο της νόμιμης αποζημίωσης. Σκεφτείτε ότι εγώ ήμουν 35 χρόνια στην τράπεζα, έτσι. Δηλαδή το διπλάσιο των 35, του 35 και 35, του μισού που έπαιρνα. Λοιπόν, και αυτό έβγαλε ένα ποσό το οποίο πήρα. Πόσο αυτό, αφού το σύνολο των εργαζομένων πάλι. Κύριε Τσουκαλά, σωστά. Πόσο ήταν αυτό το ποσό. Αυτό ήταν άλλες 300.000. 600. Λοιπόν, 8 και 6, 14. Αυτό τους ερέθησε. Το ποσό. 8 και 6, 14, 8 και 3, 11. Α, 8, 6 είπατε γι' αυτό. 3. Ωραία, δεν άκουσα εγώ. Λοιπόν, 8 και 3, 11. Όχι, 300, σας είπα. Ένα 100. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό που θέλω να πούμε. Την αποζημίωση που πήρατε εσείς από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που σας έκανε η τράπεζα. Την πήραν και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Σας έχω πει και το λέω μέσα και αποδεικνύεται από τα έγγραφα που έχω στείλει ότι όλοι οι εργαζόμενοι που είμαστε στην ABN AMRO είχαμε όλοι το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από τον πρωτοεισερχόμενο υπάλληλο μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο. Τώρα, αυτό όμως δεν βγαίνει το ίδιο για όλους. Κάποιος που έχει μικρότερο μισθό. Όχι, εντάξει, δεν... χρόνια, μα δεν μιλάω για το ποσό. Να αποχωρείτε από την τράπεζα. Αυτό που εδικαιούται. Θα πάρει λιγότερα λεφτά. Σωστά. Αυτό... εάν κάποιος καθίζει 35 χρόνια, έχει το μισθό το δικό μου, θα πάρει τα ίδια λεφτά που πρέπει να πει εγώ. Δεν είπα και αυτό, κύριε Τσουκαλά. Παρακολουθήστε με λίγο. Από μένα και ήταν 35 ακούστε χρόνια, με. Πήρανε πολύ παραπάνω από αυτά που πήρα εγώ. Σωστά. Ένα, τα... ασχέτως με το ποσό. Ό,τι εδικαιούται ο κάθε εργαζόμενος από αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το πήρε, το πήραν και οι υπόλοιποι δηλαδή, κατά το ποσοστό που εδικαιούνται. Ασφαλώς και το πήρανε. Υπήρχε κανείς που να μην το πάρει. Γιατί θα φαντάζεται στη Δενεγάλη, γιατί για να την κάνει χάρη. Ωραία. Αυτά τα χρήματα. Ασφαλώς το πήρανε. Αυτά τα χρήματα. Όλοι οι συνάδελφοί μου, οι οποίοι έχουν φύγει από την τράπεζα, έχουν πάρει το ποσό αυτό. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, άλλο πάρα πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν κύριε Τσουκαλά, από ό,τι είναι... Δείτε, κύριε Τεδαφυλόπουλε, επειδή καταλαβαίνω και πραγματικά και τον κόσμο που βλέπει ένα μεγάλο ποσό κτλ. Την εποχή της δεκαετίας του 70 και του 80, αυτού του είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια γινόντουσαν πάρα πολύ σε τράπεζες και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Γινόντουσαν γιατί ήταν ένα μέρος του πακέτου που έδιναν οι τράπεζες στο προσωπικό που ήθελαν να προσελκύσουν. Ήταν ένα πακέτο που, που ήταν, αν θέλετε, συμπλήρωμα έτσι, και του μισθού που έπαιρνε κανείς, αλλά και του ότι ξέρανε ότι αν κάποιος είχε στη σύνταξη μετά από 30-35 χρόνια από το ΙΚΑ ή ΚΑΤΕΑΜ, γιατί εγώ είμαι στο ΙΚΑ και ΙΚΑ ΤΕΑΜ, εκεί πλήρωνα και πλήρωνε και ο εργοδότης μου τις εισφορές και εγώ η σύνταξή μου είναι από το ΙΚΑ και ΙΚΑ ΤΕΑΜ. Ωραία. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα εκ περισσού που δεν έκανε μόνο η ABN AMRO, που έκανε και έχει ακόμα η Citibank, που έκανε η τότε η National Westminster, η Williams & Clinch που ήταν ο προκάτοχος, αν θέλετε, της Royal Bank of Scotland.
όλες οι ξένες τράπεζες που ήταν. Ωραία, κύριε Τσουκαλά, ακούστε με. Κύριε... και του είδους περίπου ασφαλιστήρια συμβόλαια. Κύριε Τσουκαλά, ακούστε με. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αυτά να ξέρετε κιόλας ότι είναι επενδυτικά προγράμματα. Επενδυτικά προγράμματα. Το δεν καταλάβαμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέτε παραπάνω πράγματα. Το οποίο είναι επενδύει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και βγάζουν και κάποια χρήματα επιπλέον. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, αυτά τα χρήματα δεν τα βγάλατε εκτός Ελλάδος και συνειδητά τα αφήσατε σε λογαριασμό σε ελληνική αυτά τράπεζα. Αυτά τα χρήματα τα έχω στην Ελλάδα, έχω φορολογηθεί για ό,τι έχω πάρει. Εξακολουθώ να φορολογούμε, δεν είμαι σε καμία offshore, έτσι, ούτε δεν έχω καμία offshore, ούτε είμαι σε καμία λίστα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή έπρεπε να τα είχα τα λεφτά μου έξω για να μην τα βρούνε και να λένε τι καλό παιδί είναι. Να σας πω κάτι. Εγώ συνειδητά εμπιστεύτηκα αυτή τη χώρα, άφησα τα χρήματα εδώ, φορολογήθηκα για αυτά τα χρήματα και βέβαια αυτή τη στιγμή περνάω και αυτό που περνάω, αλλά δεν πειράζει. Εγώ πίσω δεν πρόκειται να κάνω. Τι περνάτε. Αυτό να μου αναστείλει τη μαχητικότητά μου. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι με αυτά και με αυτά εγώ ξέρεις θα πάρω πιστό και κάποιοι θα παίζουν άλλα. Λοιπόν, ακούστε με, ακούστε με. Δεν τα αποδέχομαι, θέλω, ούτε πρόκειται να μπω σε αυτό το λούκι. Θέλω, αφού ρωτήσω τους παρευρισκόμενους εάν επιθυμούν να θέσουν κάποιο ερώτημα σε εσάς. Και να κάτι άλλο. Εγώ όταν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2010, είχα μία, το 2010 που άρχισα να το συνεργάζομαι, το 12 έγινα βουλευτής. Αλλά εγώ πήγα και είχα μία επιφάνεια, είχα κάποια χρήματα. Δεν τα έκλωσα από κανέναν. Ο πατέρας μου ήταν πολιτικός μηχανικός. Είχε και αυτός μια επιφάνεια. Δεν ήμουνα μια οικογένεια, ήμουνα από μια οικογένεια αστική. Τι να κάνουμε τώρα. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός, εγώ δούλευα στην τράπεζα τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι και, δεν είναι και προσάνατον το ότι δεν ήμουν απέλης. Ωραία. Λοιπόν, τι απαντάτε. Καταρχάς κάποιος από τους παρευρισκόμενους θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Ένα λεπτό. Κύριε Κοτρότσο, από τη Δημιουργία ξανά είναι ο εκπρόσωπος τύπου. Πείτε μου κάτι. Τι απαντάτε σε αυτούς που άκουσα να λένε στα κανάλια και στα ραδιόφωνα είναι μεν νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Κατά τα πρότυπα δηλαδή της συμπεριφοράς Βουλγαράκη. Τι έχετε να πείτε σε αυτό. Θα ήταν ηθικό να έρθουν τα χρήματα στην ασφαλιστική εταιρεία. Σωστό. Εδικαιούστε αυτά τα χρήματα. Δεν μπορώ. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ. Δεν νομίζω ότι θα ήταν ηθικό τα χρήματα αυτά να πω στην ασφαλιστική εταιρεία, αυτή η ασφαλιστική εταιρεία, πολυεθνική, γενεράλη, επειδή εγώ δεν πρέπει να πάω τα χρήματα να τα αφήσω σε ένα. Ωραία. Να δω τι θέλει να ρωτήσει λοιπόν ο κύριος Κοτρότσος. Δεν ξέρω και ο κόσμος και αυτός που μας ακούει, αλλά εγώ δεν το έκανα. Τα χρήματα τα πήρα. Ωραία. Επειδή βρίσκεσαι στη Γερμανία και πολύ. Επειδή... Που ήταν χρήματα τα οποία κατέθεται με τον τρόπο που κατέθεται σε ένα περιοδικό πρόγραμμα επί 35 χρόνια ή επί ενάμρο. Επειδή βρίσκεστε στη Γερμανία. Εγώ δούλευα σε ξένη τράπεζα. Κοιτάξτε γιατί κάποιοι προσπάθησαν να με πείσουν με το μανδύα του κατοικοδίου του συνδικαλιστή. Εγώ ουδέποτε ήμουν συνδικαλιστής σε δημόσια τράπεζα. Δούλευα με όλες τις αντικειμενικές που υπήρχαν σε ξένο εργοδότη, σε ξένη τράπεζα, σε εποχές πολύ δύσκολες. Και ξέρετε πολύ καλά, και εσείς ιδιαίτερα ξέρετε πολύ καλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας, ότι από το 4 μέχρι το 6 που ήμουν πρόεδρος στην ΟΤΟΕ, ξέρετε αν ήμουν μαχητικός ή όχι, ξέρετε το τι έκανα για να διασφαλίσω τα δικαιώματα των εργαζομένων, σε μια περίοδο δύσκολη, με αλογοσκούφι, με αράπογλου, με προβόπουλο, την επιστοκίνη, κάντε μου, κάντε μου. Τους, εγώ που προερχόμουν από μια μικρή ξένη τράπεζα. Κάντε μου τη χάρη, ο κύριος Κοτρότσος από το Δημιουργία Ξανά, το κόμμα, θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Παρακαλώ, κύριε Κοτρότσο. Δύο-τρία πραγματάκια. Το ένα που ήθελα να ρωτήσω είναι ποια θέση είχατε στην τράπεζα που εργάζονταν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί στο βιογραφικό σας και από τα μέσα έχουμε ακούσει πολύ για τη συνδικαλιστική σας δράση, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερη πληροφόρηση για το ακριβώς τη θέση που είχατε στην τράπεζα. Τι κάνατε δηλαδή στην τράπεζα που εργάζεστε. Εγώ στην τράπεζα δούλευα, έχω δουλέψει από το συνάλλαγμα και σε πολλές άλλες εργασίες, αλλά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και στο ναυτιλιακό, αλλά και όπως και σε όλες τις τράπεζες όπου εκλέγεται κάποιος πρόεδρος ή ανάλογα με το μέγεθος της τράπεζας σας και ενδεχόμενα κάποια άλλα αξιώματα, αποσπάται για αυτό το χρονικό διάστημα στο σύλλογο ή στην ομοσπονδία ανάλογα με αυτό που προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω. Με συγχωρείτε. Αυτό δεν αμφισβητείτε αυτό. Είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο, διότι δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύεις κάποιους εργαζόμενους, να τρέχεις για αυτούς, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις
ένα χρονικό διάστημα ελεύθερο για να μπορείς να δεις στα δικαστήρια, στις συλλογικές συμβάσεις, να δεις τέλος πάντων πώς θα είσαι κοντά στους εργαζόμενους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι όταν εκλέγεσαι και προχωράς στην ΟΤΟΕ και εκεί έχεις τη δυνατότητα να είσαι αποσπασμένος και να εξακολουθείς να παίρνεις το μισθό σου. Εμένα, είναι γνωστά αυτά, δεν ρωτάω αυτό όμως. Ήταν αυτός ο οποίος προβλέπεται από την κλαδική συλλογική σύμβαση. Αυτός ήταν ο μισθός μου. Ούτε μπόνους έπαιρνα, ούτε έχω πάρει ποτέ μου. Άρα, να καταλάβω από αυτά που λέτε, ότι ήσασταν ένας μεσαίος υπάλληλος, χωρίς να έχετε κάποια θέση ευθύνης, καλά τα λέω, και επιπλέον, λόγω της δραστηριότητας της δικαλιστικής, ήσασταν επί μακρότατο διάστημα εκτός της καθημερινότητας της τραπέζης. Σωστά τα λέω. Και από εκεί και πέρα πήγαινα, ξένες γλώσσες, όλα αυτά αμείβονται σε μια τράπεζα, σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση, και από εκεί και πέρα αυτό διαμορφώνει, αν θέλετε, και τον βαθμό που προχωράς μέσα με τα χρόνια, με τα χρόνια. Τράπεζα. Είναι γνωστό αυτό. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα τελευταίο, για να μην σας κουράζουμε άλλο. Δεν είχα επιδόματα ευθύνης που θα μπορούσα να είχα και να ήταν πολλαπλάσια, εάν ήμουν πραγματικά μέσα στην τράπεζα στην παραγωγή, που τότε βέβαια ο μισθός μου θα ήταν υπερπολαπλάσιος. Πολύ μεγαλύτερος. Λοιπόν, και τελευταίο ερώτημα για να μην σας απασχολούμε άλλο. Με τι μισθό προσληφθήκατε και με τι μισθό τελικά αποχωρήσατε από την εργασία με την εθελούσια έξοδο, αν έχετε την δυνατότητα να μας πείτε. Όχι, δεν θα σας πω το μισθό που αποχώρησα, γιατί άμα σας πω το μισθό που αποχώρησα, για ποιο λόγο, αυτό δεν σας αφορά. Είναι δικαίωμά σας. Θα σας πω κάτι, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, εάν ανατρέξετε τη φορολογική μου δήλωση και αν ανατρέξετε και στο πόθεν έσχεσμο. Αν είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν μας το λέτε. Εάν πάτε στο πόθεν έσχεσμο, τότε θα το δείτε εκεί πέρα καταγεγραμμένο. Θα το βγάλω εγώ στον αέρα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το πείτε και εσείς, να το πείτε και ο κ. Τριανταφυλόπουλος και όλοι να λένε τους μισθούς μας. Εάν θέλετε, όχι, εσείς είστε βουλευτής. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος δεν είναι βουλευτής. Να ανατρέψει. Παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Και εκεί θα κατανοήσει ποιος είναι ο μισθός μου. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μην νομίζετε ότι είχα κάποιο μισθό δυσόρυθο, έτσι. Και θα το λέω για να μην πέσετε στο σύννεφα, εάν το δείτε. Αφού είναι δημοσιευμένα, γιατί δεν το λέτε τότε. Ένα λεπτό, κύριε Κοτροτσέ. Είπε γιατί δεν το λέει. Δεν θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, δεν είναι αυτό το θέμα. Κυρία Αντωνίου. Δεν έχω να απολογηθώ για κάτι. Άρα, η κυρία Αντωνίου. Ακούστε, κύριε Τσουκαλά, ένα λεπτό. Βοηθήστε μας λίγο. Θα δείτε και στην τράπεζα και θα δείτε ο μισθός μου ήταν αυτό που προβλέπεται από την κλαδική συλλογική σύμβαση. Κύριε Τσουκαλά, βοηθήστε με λίγο. Η κυρία Αντωνίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Καλησπέρα, συνάδελφε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, το πολιτικό ερώτημα που τίθεται σε αυτή την όλη η ιστορία με το πόθεν έσχεση του συναδέλφου του κυρίου Τσουκαλά, είναι πώς ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για το λαό, για την πείνα, πώς μπορεί να το κάνει με ένα τόσο μεγάλο ποσό καταθέσεων. Και βλέπω ότι... Να τελειώσω λίγο, κύριε συνάδελφε. Και ενώ υποστηρίζετε τον κρατισμό, τα πάντα να είναι κρατικά, εσείς αντίθετα ήσασταν σε ιδιωτική τράπεζα, από ό,τι ακούγεται, με μεγάλες αμοιβές. Και ένα ερώτημα, με ποια κριτήρια μείνατε οι 150 στην Άμπρο μετά το 10. Και όχι όλοι. Μετά το... Όταν έγινε στην ΑΣΠΙΣ, όταν έγινε η εξαγορά από την ΑΣΠΙΣ, πώς μείνατε οι 150 στην τράπεζα, την ιδιωτική. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των 150, τέλος πάντων, που θα παραμείνουν στην Άμπρο. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Το είπα προηγουμένως, είπα ότι η τράπεζα με εντολή του Άμστερνταμ πούλησε τότε τα υποκαταστήματα, πούλησε το λιανεμπόριο, τη λιανική τραπεζική. Και είπατε ότι μείνατε 150 άτομα στην Άμπρο. Όσοι υπάρχουν καταστήματα της λιανικής τραπεζικής πήγανε στην Αυτίδα. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι δουλεύαμε στο ναυτιλιακό, στα βιομηχανικά δάνεια, δουλεύαμε στο private banking, αυτοί μείναμε στην Αιντιεν Άμπρο. Δεν ήταν δύσκολο. Ήταν ανάλογα με το που δούλευε ο καθένας εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο, ξεκαθαρίστηκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά να αιωρείται κάποια υποψία γιατί είσαι εδώ και δεν είσαι εκεί. Ήταν αυτοί που δούλευαν
στο private banking, στα βιομηχανικά και στα ναυτιλιακά μείνανε στην Αίτια Λάμρο, οι άλλοι πήγανε στην Αυστήρα, την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Και πολλοί από αυτούς βέβαια εξακολουθούν και παραμένουν στο TAF-TAF που τώρα έχει γίνει όλο μαζί σε έτσι, έχει πάει αλλού για αλλού. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για το θέμα του κρατισμού. Ακούστε, εγώ πιστεύω, καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει όλα να είναι κρατικά. Ασφαλώς και υπάρχει χώρος για να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Κανείς δεν λέει ότι όλα πρέπει να είναι κρατικά. Και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι όλα πρέπει να είναι κρατικά, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν καταστήματα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό βγαίνει, δεν ξέρω σε ποιον το μυαλό υπάρχει, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει κάτι τέτοιο. Κύριε Τσουκαλά, το 1975. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε σύντομα και από κοντά. Και καλή επιστροφή στην Ελλάδα από το Βερολίνο. Τώρα από εσάς δεν περίμενα τέτοια ερώτηση. Ότι ένας βουλευτής αριστερός δεν μπορεί να υπηρεσιστεί. Με αυτά που είδαμε, συγγνώμη κύριε Τριανταφυλόπουλο, με αυτά που είδαμε να μου απαντήσετε αυτή την εβδομάδα στο μεταπόθεν έσχεση των συναδέλφων στη Βουλή. Ο πιο πλούσιος ήταν ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός του κόμματός σας. Τι είπα να πει, ότι δεν μπορεί επειδή είναι πλούσιος, δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί για την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν λέω αυτό. Πώς τολμάτε και το λέτε αυτό το πράγμα. Όταν ο πιο πλούσιος βουλευτής. Στον κόσμο, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όταν ο πιο πλούσιος πολιτικός είναι ο Αντώνης Σαμαράς, εσείς προσβάλλετε τον αρχηγό σας με αυτό που λέτε. Διότι τον βγάζετε άκυρο. Ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί ούτε με την κοινωνική δικαιοσύνη. Κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Και για το λαό και για τη χώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Τότε δεν μπορεί να θέτετε ένα τέτοιο ερώτημα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι κάποιες τέτοιες στιγμές που εμείς νιώθουμε τελείως ξένοι, έτσι, με όλα αυτά τα ποσά που ακούμε πραγματικά. Εγώ ήθελα να του θέσω μία ερώτηση μόνο. Μία ερώτηση ήθελα να του θέσω. Από αυτό το 1.100.000 ευρώ που εισέπραξε, πόσα διέθεσε για ανθρώπους με αναπηρίας, πόσα διέθεσε για το χαμόγελο του παιδιού, έστω ένα ποσό. Με συγχωρείτε, άμα πάρετε... Και πώς νιώθει, να τελειώσω, πώς νιώθει που σε συνταξιούχος του ΟΓΑ το ποσό της σύνταξης των 360 ευρώ μειώθηκε κατά 30 ευρώ και πήγε 330 και πώς σχημάται ήσυχος. Και για ποιο λόγο συνεχίζει, είναι βουλευτής. Τι έχει να παρέχει αυτός ο άνθρωπος. Κυρία Νικολοπούλου, είστε τόσο καλοί άνθρωποι, να σας στείλουμε από τώρα στον παράδεισο. Όχι. Δηλαδή, εσείς μόλις πάρετε ένα εφάπαξ, το πρώτο που σκέφτεστε είναι. Είμαι καλός άνθρωπος. Τι μάθετε για την επιβίωση κι εγώ. Όταν πάρετε το εφάπαξ. Όχι, θα με ακούτε, εγώ προσβάλλω με αυτά που λέτε. Μόλις πάρεις το εφάπαξ, το πρώτο που σκέφτεστε είναι τα φτωχά παιδιά και τους ανέστιους. Βεβαίως. Τι μου λέτε, σιγά. Ποιο το κάνει αυτό. Να σας πω, η πηγή πλουτισμού είναι ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν. Δεν μας αρέσει. Αυτός όμως δεν τα πήρε. Δεν μας αρέσει. Δεν τα πήρε ο άνθρωπος. Τους συνδικαλιστές τους έχουμε κάνει. Δεν τα πήρε ο συνδικαλιστής. Δεν τα πήρε ο συνδικαλιστής. Και ο συνδικαλιστής. Αυτό είναι λαϊκισμός. Και ο συνδικαλιστής. Δεν τα πήρε ο συνδικαλιστής. Τα πήρε ως εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος. Γιατί οι λοιποί εργαζόμενοι ζουν με 480 ευρώ το μήνα στην ίδια εποχή. Γιατί να κάνουμε, αφού δούλευε στην τράπεζα, πού να πάει να δουλέψει. Τι παρέχει ως βουλευτής σήμερα αυτός ο άνθρωπος. Τι μπορεί να παρέχει αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε με κάτι. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, Μπερλίνγκουερ, εάν το έχετε υπόψη σας, ήταν ένας από τους 10 πλουσιότερους Ιταλούς βιομήχανους στην Ιταλία. Αυτό δεν του απαγόρευε να είναι ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και όταν μάλιστα του είπαν γιατί κυκλοφορείς με Bentley ή με Rolls Royce, λέει γιατί την είχε ο πατέρας μου και δεν κυκλοφορώ, δεν γουστάρω, κυκλοφορώ με άρματα μάχης. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Αυτός ο λαϊκισμός πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή, ο Τσε Γκεβάρα που ήταν από αστική πλούσια οικογένεια δεν έπρεπε να αγωνιστεί επειδή είχε χρήματα από πίσω του. Έχετε δίκιο, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Υπάρχει με και μια αδικία. Τώρα με αυτά που υπάρχει, μου λέτε. Πραγματικά. Σημασία υπάρχει. Έχει. Ξέρετε κάτι όμως. Σημασία έχει, εάν έχεις τη δυνατότητα και τα χρήματα, πώς ζεις, ποιοι είναι οι φίλοι σου, ποια είναι η συμπεριφορά σου η κοινωνική και πώς διαθέτεις αυτά τα χρήματα και πού. Όχι γιατί τα έχεις, πρέπει να κατηγορηθείς. Αυτό είναι κανιβαλισμός. Και είναι και κοινωνικός αυτοματισμός του χειρίστου είδους. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να πω κάτι διαφορετικό. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά όταν έχει γίνει μια τεράστια υπερβολή επί δεκαετίες από τους πολιτικούς μας που έχουν κατακλέψει τα χρήματα του λαού, έχει το δικαίωμα και ο λαός να είναι και λίγο υπερβολικός. Ωραία. Γιατί το λαό δεν το συγχωρείτε και τους πολιτικούς όλους τους δίνετε συγχωροχάρτη. Να πω κάτι, να το πω έτσι. Εμείς, εγώ τουλάχιστον. Έχει ο λαός μια υπερβολή. Δικαιολογήστε λοιπόν και την αγανάκτηση του λαού όταν έχουν τέτοια ποσά. Σωστά. Αν παρακολουθήσετε, κυρία Νικοπούλου, ποιοι είναι οι πολιτικοί που έρχονται στις εκπομπές μου, θα καταλάβετε ότι τέτοιοι πολιτικοί. Δεν έρχονται. Ας πούμε ο Μπέζας που τον έχω θέμα και είναι σήμερα υφυπουργός και
είχε την υπόθεση Γουλανδρή στα χέρια του με 150 εκατομμύρια φοροδιαφυγή και κάνει το κουνέλι τώρα και δεν βγαίνει να πει στο δημοσιογράφο, κύριε, είμαι υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά. Μπορώ να λέω αηδίες, αρλούμπες. Ο άνθρωπος εδώ τον κατηγορεί ότι ήταν ένας από τους 5, 6, 7 υπουργούς, πόσους έχει κατονομάσει εδώ μέσα, μεταξύ των οποίων και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, που μπροστά στο όνομα Γουλανδρής έκαναν το κορόιδο. Σιωπή. Για να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και δεν έχουν το σθένος και το ηθικό ανάστημα να βγουν και να πούν. Λες ψέματα, δεν είναι έτσι. Εγώ έκανα τη δουλειά μου. Επιστολή του στείλε του Υπουργού, του κ. Μπέζα, τότε στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα είναι στο Υφυπουργό Υγείας. Και του είπε, κύριε, υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή. Εγώ ήμουν ο λογιστής του Γουλανδρή επί 20 χρόνια. Και τι του είπε, τι του απάντησε ο Μπέζας, ξέρετε. Δεν είμαι καθήλυν αρμόδιος. Δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι καθήλυν αρμόδιο για τη φοροδιαφυγή 150 εκατομμυρίων. Τώρα θα πάμε και. Ακούστε κάτι. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήρθε τυχαία σε μένα πριν από 11 χρόνια. Αυτοί που του έδωσαν τους φακέλους και δεν ήταν οποιοδήποτε, ήταν τα παιδιά του αδερφού του επιχειρηματία, που έχουμε πει ήδη ποιος είναι, του είπαν θα πας που σας είπα να πάτε στον Τριανταφυλόπουλο. Γιατί αυτός λέει θα τα βγάλει. Και μάλιστα του στείλαν ένα καμιόνι με έγγραφα και από πίσω είχε και φρουρά. Σωστά. Έτσι. Η φρουρά μπήκε για να μην κλέψουν τα έγγραφα. Ποιον κοροϊδεύετε εσείς της εξουσίας. Όταν είναι για τα... Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με όσα λέει ο παρευρισκόμενος εδώ πέρα λογιστής, έχει μια φοροδιαφυγή της τάξης των 600 εκατομμυρίων. Έχει έναν δανεισμό. Ο ίδιος λέει ενός δις 750, εγώ που μίλησα με έναν μεγάλο εκδότη προχθές που συνέφεγα, μου είπε 2,5 δις. Πώς γίνεται ρε παιδιά με μια εταιρεία αξιολογημένη στα 420 εκατομμύρια να παίρνεις 2,5 δις. Γίνεται. Δηλαδή εγώ αν κάνω μια εταιρεία με 2-3 εκατομμύρια μπορώ να πάρω 300 δάνειο. Θα πάνε τι κάνουμε αύριο να τελειώνει, να πάρουμε για 400 εκατομμύρια. Πολιτούς, γίνεται. Ακούστε κάτι. Δεν μπορείς να κυβερνείς έτσι τον τόπο. Δεν κυβερνάτε έτσι ο τόπος. Και δεν κυβερνάτε διότι εάν κάθε φορά που ένα κόμμα πάει να ανέβει τα σκαλοπάτια της εξουσίας, πλακώνουν οι κουμπάροι από δίπλα και οι ταβατζίδες και του δίνουν χρήμα, έχει τελειώσει αυτό το κόμμα. Δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί με το λαό. Είναι δεδομένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα παρακαλέσω να φέρετε και ένα ωραίο βιβλίο που έχω πάνω στο γραφείο μου του Κώστα του Παπαϊωάννου που μου το έστειλε από το Ποντίκι, του ιδρυτή του Ποντικιού. Γιατί θέλω, το ξέχασα να το παρουσιάσω κιόλας, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Έχει, λέει ότι το 67 έγιναν πραξικοπήματα, νωρίτερα έγιναν πολλά πραξικοπήματα, αλλά το 63 ήταν η σημαδιακή χρονιά. Και θέλω να το παρουσιάσω γιατί αξίζει τον κόπο. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, όπως μου λένε από πάνω, και αμέσως μετά θα πάμε στο χρονικό των αντιδράσεων, έτσι όπως τις έχουμε καταγράψει εμείς, για να μπείτε στο νόημα κι εσείς οι οποίοι δεν έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή από την αρχή. Για να καταλάβετε το τρένο τώρα, αυτό που καβαλήσαμε παρέα, ή αν δεν συμβεί και τίποτα περίεργο, αν δεν κατέβουν τίποτα διακόπτες, όπως συνηθίζει στις δικές μου εκπομπές, αν δεν κοπεί το ρεύμα, αν δεν συμβούν παράξενα πράγματα, θα πάει πολύ μακριά. Και τότε θέλω να δω τι έχουν να πούν όλοι αυτοί οι οποίοι... Θα σχολιάστε, οι οποίοι συλλαμβάνουν το λιάπι. Δεν μπορείς να δείχνεις, κύριε, την πυγμή σου στο λιάπι. Είναι πολύ μικρός μεζές. Καλός είναι, ορθός, συνελήφθη. Πιάσε όμως και κανέναν άλλον από πάνω, από αυτούς που σε έχουν χρηματοδοτήσει ως κόμμα στο παρελθόν, να δούμε, μπορείς να το κάνεις. Να βγω, να σας παραδεχτώ, να σας ψηφίσω κιόλας, να πω μπράβο σας. Α, ρίξω και μια φορά την ψήφα μου αλλού. Σε λίγο επιστρέφουμε.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, αυτό είναι το υπέροχο βιβλίο που σας έλεγα νωρίτερα. Είναι από τις εκδόσεις Λιβάνι. Είναι του Μιχάλη Γνατίου και του Κώστα Παπαϊωάννου. Ο Μιχάλης Γνατίου είναι ανταποκριτής στο Μέγκα. Ο Κώστας Παπαϊωάννου είναι δημοσιογράφος επί σειρά ετών στην Ακρόπολη, στα Νέα. Και βεβαίως είναι ο ιδρυτής του Ποντικιού, της εφημερίδας του Ποντίκι. Εκεί που εγώ έκανα τα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα. Και μοιραστήκαμε μια μεγάλη επιτυχία με το Ποντίκι τότε, που είχε ξεπεράσει τις 400.000 φύλλα, παρακαλώ. Ποιος επιτέλους κυβερνάει αυτή τη χώρα, από τις εκδόσεις Λιβάνι, του Κώστα Παπαϊωάννου. 1963, ένα πραξικόπημα που δεν έγινε, μια πολιτική δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, η άνοδος και η πτώση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι μια αφηγηματική εξιστόρηση των πολιτικών γεγονότων, εξαιρετική, και το συνιστώ, πάρτε το και θα δείτε πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ποιος κυβερνάει επιτέλους λοιπόν αυτή τη χώρα? Πολύ επίκαιρο το ερώτημα, ο τίτλος του βιβλίου που τίθεται ως ερώτημα σήμερα. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, οι επιχειρηματίες ή οι πολιτικοί? Ποιος την κυβερνάει αυτή τη χώρα? Ποιον κοροϊδεύουν? Δηλαδή μέχρι πότε μπορεί να πάει αυτό το καραγιοζλίκι μπροστά? Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr και σε αντίθεση με τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε, τα αποτελέσματά της είναι πολύ διαφορετικά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είναι σε εξέλιξη. Τελειώνει αύριο στις 10 το πρωί. Όσοι μπείτε στο Zoogla.gr μπορείτε να ψηφίσετε στην ανοιχτή, γιατί υπάρχει και κλειστή. Δηλαδή κλειστή σημαίνει ότι έχουν πάρει στατιστικολόγοι ένα δείγμα το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του λαού μας. Και όπως κάνουν, το λέω έτσι απλά για να το καταλάβετε, για να μπορεί να βγάζει ένα σωστό αποτέλεσμα. Αυτό το δείγμα, επανειλημμένα, έχει πέσει με τεράστια ακρίβεια μέσα, αρκεί να σου πω ότι ήταν η μόνη δημοσκόπηση η οποία έδωσε τις 10,5 μονάδες του Πασόκ, όταν δεν το πίστευε ούτε το Πασόκ. Έδινε τις 6 μονάδες μπροστά το Σαμαρά, όταν όλοι έλεγαν 17 μονάδες μπροστά η Ντόρα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Υπήρξαν και αστοχίες, γιατί ανθρώπινο είναι. Δεν το θεωρώ θέσφατο, αλλά το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Γιατί είναι αλάνθαστο σχεδόν. Και γιατί δείχνει αμέσως τις τάσεις. Και τα ερωτήματα είναι καυτά. Δηλαδή, οπωσδήποτε υπάρχει ερώτημα για το Δήμο της Αθήνας, για όσους ψηφίζουν στην Αθήνα, για ποιο δήμαρχο θα προτιμούσαν. Υπάρχουν οι υποψηφιότητες που είναι μέσω του Κασιδιάρη, του Καμίνη και του Κακλαμάνη και του άλλου που δεν έχει δηλωθεί. Και βεβαίως θα δείτε ποια είναι η είδηση. Υπάρχει πρόθεση ψήφου και αναγωγή μετά που θα γίνει και θα τα διαβάσετε όλα αυτά αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα στο Zoogla.gr. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλη εκπομπή αυτές τις μέρες. Θα υπάρξει όμως, θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικτυακές μετά τις γιορτές. Υπάρχει το πολύ σημαντικό ερώτημα. Ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Να έχει πολιτικό ρόλο ή να μην έχει? Να έχει ενεργό πολιτικό ρόλο ή όχι? Θα δείτε το αποτέλεσμα και θα κρίνετε μόνοι σας για να καταλάβετε αυτό που έρχεται. Υπάρχει βαθμολόγιο των υπουργών και φυσικά δεν ενδιαφέρει μόνο τους υπουργούς αλλά και όλους μας για να δούμε πώς λειτουργεί ο κόσμος. Υπάρχουν δηλαδή ερωτήματα καυτά τα οποία θα απαντηθούν και θα δούμε και ποιο είναι πρώτο κόμμα, ποιο είναι δεύτερο, ποιο είναι τρίτο. Εμφανίζεται ένα κόμμα που δεν φαινόταν να μπαίνει στη Βουλή. Δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν πρέπει να επηρεάσω την ψηφοφορία που είναι σε εξέλιξη. Ένα αντιμνημονιακό κόμμα που δεν φαινόταν και παίρνει από άλλους ψήφους και κάνει ζημιά. Εκπλήξεις και βεβαίως ειδήσεις πάρα πολλές. Αυτά για την ψηφοφορία. Και πάμε τώρα στο χρονικό του θέματός μας. Δηλαδή ένας ανθρωπάκος απλώς... Να πούμε λίγο τα προηγούμενα... Θα πείτε. Ότι ένας ανθρωπάκος, έτσι θεωρούν το ένα λογιστή ανθρωπάκο, οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι και εφοπλιστάδες, σήκωσε το ανάστημά του όταν του αμφισβήτησαν την τιμή του για ένα λογαριασμό 240.000 δολαρίων για τη Θεραμηγό Χριστίνα. Τους πήγε τα χαρτιά, τους πήρε τα παραστατικά, τους απέδειξε ότι δεν λείπει ούτε ένα ευρώ και σηκώθηκε και έφυγε, παραιτήθηκε. Και μετά από 8 μήνες τον μήνυσαν για υπεξαίρεση.
11 εκατομμυρίων πόσο? 8. 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ευρώ. Ευρώ. 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και από εκεί άρχισε ο Γολγοθάς της οικογένειάς του. Του παιδιού του, που ήταν ανήλικο, κατηγορήθηκε στην ηλικία μηνών. Και 4 ετών άνοιξαν το λογαριασμό του παιδιού, του Κουμπαρά. Και 16 ετών ανήλικο το οδήγησαν σε τακτικό ανακριτή παρανόμως με τον δικηγόρο, τον γνωστό κύριο Δημητρακόπουλο. Ο άλλος δικηγόρος τους εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο σημερινός βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο κύριος Καπερνάρος. Και οι άνθρωποι χτυπιόντουσαν, παραμονή της δίκης δεν είχαν δικηγόρο. Και βρήκαν τον κύριο Παπακώστα, ο οποίος ήταν στο γραφείο του Καπερνάρου, αλλά είχε αποχωρήσει. Και από τότε ο άνθρωπος αυτός σήκωσε ένα σταυρό μαρτυρίου, διότι έφτασε μια εχθρική έδρα όπου η γυναίκα αυτή εξαιτίας των καταγγελιών που έκανε για πλαστογραφία σε δικαστικά έλεγχα από ανακριτές, υπάρχουν τα χαρτιά. Αντί να κυνηγήσουν τους πλαστογράφους, τις έχωσαν 7 χρόνια φυλακή. Και του εισαγγελέας έδρας του είπε ότι διαβάστε τη δικογραφία, πόσες χιλιάδες σελίδες ήταν? Αμέτρητες. Αμέτρητες, σε μισή ώρα, για να υπερασπιστεί τον πελάτη σας. Έτσι αποδίδεται η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο, κύριε, όταν έχεις να κάνεις με οικονομικά θηρία. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο χρονικό και επιστρέφουμε. Στις 5 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά, ο πρώην αρχιλογιστής των εταιριών Αφή Γουλανδρή ΕΠΕ και Πρακτορείο Βόρειο ΕΠΕ, συμφερόντων της οικογένειας Γουλανδρή, Γιώργος Αραντίδης, περιγράφει στην εκπομπή Ζούγκλα τον απίστευτο δικαστικό γολγοθά του εδώ και πολλά χρόνια, εξαιτίας του θάρρους του να καταγγείλει τα πρώην αφεντικά του για φοροδιαφυγή που αγγίζει σήμερα τα 155 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστής στο επιχείρημα του εφοπλιστή, αρχιλογιστής μάλιστα, λέτε ότι πιθανόν να είναι η φοροδιαφυγή του να αγγίζει 140 με 150 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ. Ευρώ. Και ήρθατε και ως ορκωτός λογιστής του μεγαλοεπιχειρηματία, για τον οποίο υπάρχει μία φοροδιαφυγή της τάξης του μισού δις. Καλά, τι ανθρωπάκι είστε εσείς και τα βάζετε με τα θηρία? Αυτά τα ονόματα, όταν τα ακούν οι πολιτικοί, κατουργούνται πάνω τους. Αλλά κατουργούνται όμως στην κυριολεξία. Εσείς πώς τολμήσατε να τους ακουμπήσετε? Όταν δεν έχεις κάνει κάτι, δεν φοβάσαι και τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι ούτε αυτούς, ούτε ότι πάμε στο δικαστήριο να δικαστώ. Το μόνο που φοβάμαι είναι τους πιασμένους δικαστάς. Θα είμαι πολύ περήφανος αν αποδειχθεί στο τέλος αυτής της διαδρομής ότι ένα ανθρωπάκι εντός εισαγωγικών για αυτούς τους κυρίους κατόρθωσε να τους γκρεμίσει από το θρόνο του. Το παράδοξο όμως της όλης αυτής υπόθεσης, που το κουβάρι της ξετυλίχθηκε στις εκπομπές που ακολούθησαν, είναι ότι ο καταγγέλων βρίσκεται σήμερα στη θέση του κατηγορούμενου για υπεξαίρεση χρηματικού ποσού. Τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, λοιπόν, συνθέτουν δικαστική λειτουργή, ένας πασίγνωστος επιχειρηματίας, ο λογιστής του και η ανήλικη κόρη του, η οποία κατηγορήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ηλικία 4 έως 10 ετών και απολογήθηκε στα 15 της σε τακτικό ανακριτή για ενηλίκους. Εγώ το μόνο που ξέρω και έχω να σας πω είναι ότι στα 15 μου περίπου, αν θυμάμαι καλά, ξαφνικά δέχτηκα μήνυση. Ξαφνικά θυμάμαι φάκελοι να έρχονται στο σπίτι, να είναι όλοι σε ένα πανικό. Να μου λένε ότι κάτι έχει συμβεί, που συμπεριλαμβάνει και το όνομά μου. Αλλά πραγματικά θέλετε αθωότητα, θέλετε ότι πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που μου λέγανε? Δεν πίστευα ότι μπορούσε κάποιος να μου έχει κάνει μήνυση και δει το πρώην αφεντικό μου, αν θέλετε, του πατέρα μου, τον οποίο ήξερα ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και όπως και να έχει, δηλαδή θεωρητικά μιλώντας, ακόμα και ο πατέρας μου να είχε διαπράξει αδικήματα. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί την πλήρωσα εγώ. Και γιατί την πλήρωσα κατά αυτόν τον τρόπο. Και γιατί ενώ πήγαινα σχολείο και ενώ έδινα πανελλήνιες και ενώ έπρεπε να ασχολούμαι με άλλα ζητήματα, έπρεπε να φεύγω γρήγορα για να πάω σε ανακριτή που εξέταζε πριν από μένα τους μεγαλύτερους, αν θέλετε, οικονομικούς εγκληματίες της χώρας. Και με είχε εκεί μπροστά του. Το
τόλμησε να με ρωτήσει τι γνωρίζω για την υπόθεση. Όταν έφυγα λοιπόν, μου κάναν μήνυση μετά από 8-9 μήνες. Μήνυση, η πρώτη μήνυση. Μετά από 1,5 χρόνο, κάνουν, μετά από 6 μήνες, δεύτερη μήνυση. Και μετά από 1,5 χρόνο, άλλες 2 μήνυσεις. Πηγαίναν σιγά σιγά. Πιστεύετε ότι το κάνουν για να σε καταστήσουν άκυρο, αναξιόπιστο? Έτσι. Εγώ πιστεύω απόλυτα αυτό. Να. Απεδείχθη ότι εσείς πήρατε κάποια χρήματα? Όχι βέβαια, διότι δεν υπήρχαν αποδείξεις, τίποτα. Στην ίδια εκπομπή, ο Γιώργος Αραντίδης ανέφερε επίσης ότι απευθύνθηκε τόσο σε 3 υπουργούς και έναν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και στο ΣΔΟΕ, καταγγέλλοντας τις οικονομικές ατασταλίες που είχε διαπιστώσει, αλλά περαιτέρω έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Αντίδραση? Καμία. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την υπόθεση δικηγόρος ήταν ο κύριος Παπακώστας. Και πρόσφατα έχει μπει και ο κύριος Διαλυνάς. Και θέλω τώρα οι δύο δικηγόροι να μας πείτε τις εντυπώσεις σας από αυτή τη δικογραφία που έχετε στα χέρια σας και που πρόκειται να δικάσετε στις προσεχείς ημέρες. Είναι απίστευτη. Περιέχει πράγματα τα οποία δεν έχω δει στα τελευταία χρόνια, 35 χρόνια που ασκώ τη δικηγορία. Και γενικά αναδύεται μία οσμή διαφθοράς, επηρεασμού ή προσπάθειας επηρεασμού δικαστών, την οποία βέβαια έχουμε καταγγείλει, μία υπεροψία, μία αντιμετώπιση του κυρίου Σαραντίδη σαν ανθρώπου 8ης κατηγορίας, και γενικά αντιμετωπίστηκε σαν άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δικαιώματα. Κανένα δικαίωμα. Από πού γίνεται? Από ποιους? Από τους γνωστούς άγνωστους. Από αυτούς που επηρεάζουν τους πάντες. Διότι για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα, γιατί μαζί με τον κύριο Σαραντίδη και με τον κύριο Παπακώστα και με την σύζυγό του, ξεκινήσαμε ένα δύσκολο ταξίδι, στο οποίο κάποιοι λάκησαν. Εμείς μένουμε πιστοί και θέλω να περάσω ένα μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι απευθυνόμενοι σε μένα και στο συνάδελφο θα κάνουμε πίσω. Εμείς έχουμε δέσει την τύχη μας με τον Σαραντίδη. Εμάς δεν μας απασχολούν ποιοι συντηρούν κόμματα και ποιοι χρηματοδοτούν, αλλά καλό θα είναι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τα χρήματα και οι οποίοι προς το παρόν καλύπτουν καταστάσεις, να ξέρουν ότι και εμείς έχουμε στοιχεία. Σας ρώτησα από ποιους. Ο ένας είναι η οικογένεια Γουλανδρή και ο άλλος είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη, Βαρδί. Από ποιους? Από αυτούς που φοβούνται να πούν το όνομά τους κάποιοι και που εξήγησε στον κύριο Σαραντίδη ότι αν ένα στοιχείο από αυτά που λέει είναι λάθος ή ψεύδεται, αλλημονό του. Τον περιμένει και με περιμένει ο θεσμικός θάνατος. Εάν όμως είναι αλήθεια, όπως έχω δει, όπως έχουν δει και οι δύο δικηγόροι και οι υπόλοιποι, τότε κάποιους άλλους περιμένει ο θεσμικός θάνατος. Και αυτή δεν είναι παρά οι πολιτικοί που υπηρέτησαν στις υψηλές αυτές θέσεις, τα παρελκόμενά τους από πίσω, οι δημοσιογράφοι, τα αρπακτικά, αυτοί που σιωπούν τόσα χρόνια γιατί παίρνουν έναν μεζέ, τους πετάνε το χαρτζιλίκι και σιωπούν. Να σας πω εγώ ποιοι είναι. Ένας ανώτατος δικαστής, ο οποίος θα βγει σε αυτή την εκπομπή μετά τις γιορτές και θα πει πόσες πιέσεις δέχτηκε για αυτές τις ιστορίες. Μία ανέρεση 32 φορές στον Άριο Πάγο για απιστία και χρέος προς το δημόσιο. Τι μου λέτε τώρα? 32, από το 1980 υπάρχει υπόθεση η οποία αναιρείται συνεχώς στον Άριο Πάγο και δεν παίρνουν οι αεροπαγίτες απόφαση. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσε Γκεβάρα πρέπει να έρθει σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξει το καθεστώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φτάνει, ο έρημος. Θα τα πέσουν επάνω τους να τους φάνε ζωντανούς. Εάν είναι αυτά που λένε είναι αλήθεια τούτη εδώ, έτσι. Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου,
το 1980 όταν ενέβηκε στην εξουσία, ήταν ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο ότι ο κόσμος ήλπιζε, νόμιζε ότι μπορεί να κάνει να ράνει. Έκανε πολλά ο Παπανδρέου για τη μεσαία τάξη. Γιατί την ανέδειξε, ουσιαστικά δεν υπήρχε. Τότε υπήρχαν οι Πατρίκοι και οι Πληβοί. Έκανε πολλά ο Παπανδρέου για τα σκαμπίλια των μπάτσων. Που πήγαινε στο τμήμα και σε πλάκωναν στη σφαλιάρα γιατί διάβαζε τα νέα ή το Βήμα. Τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά όμως δεν έκανε αυτά τα οποία όφιλε να κάνει για τον ελληνικό λαό. Δεν έγιναν αυτά τα οποία όφιλε να γίνουν. Υπ' αυτήν την έννοια, εμένα δεν με τρομάζει η Χρυσή Αυγή, η οποία είναι ένα φαινόμενο εποχής που μπορώ να το ερμηνεύσω. Με τρομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι πρώτον πυλών της εξουσίας, εάν μπορεί να τη διαχειριστεί σωστά. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα. Να ολοκληρώσετε, κύριε Διάλυνα. Ναι, παρακαλώ. Εγώ το βλέπω και σαν μια ευκαιρία να καθάρσω στις δικαιοσύνης. Σας το λέω εν πλήρη συνειδήση αυτό. Τώρα. Μόνο τώρα. Τώρα. Μα τώρα, ξέρετε γιατί. Γιατί ήμουν στον Άλτερ. Τώρα. Και ήρθε ο φάκελος αυτός. Και πήγα στο γκουρί να του πω ότι κοίταξε. Ήρθε ο φάκελος για τον Βαρδινογιάννη. Και πέφτει στα πόδια μου. Στα πόδια μου, ο Γιώργος ο Κουρίς. Μπορεί, δεν βγαίνει από τηλεόραση να πει δεν έπεσε ο Ρετζογλάνη στα πόδια σου, λες ψέματα, που είναι λαλίστατος. Και μου λέει αυτός είναι ο πατέρας μου, σε παρακαλώ. Αν βγάλει αυτό το φάκελο, εγώ πρέπει να πεθάνω. Και του λέω: άμα είναι να πεθάνει, θα τον βγάλω από άλλο κανάλι. Ρε, θα σηκωθώ να φύγω από εδώ. Μην κάνει έτσι, αντρελό. Ακούτε, τι έγινε. Και μετά ο φάκελο αυτό εκλάπει από το αρχείο μου. Αυτόν τον φάκελο τον είχε πάρει ο Μακαρίτης, ο Σωκράτης, ο Γιώργας. Τον είχε του φακέλου 12-13, του έβαλε σε θηρίδα και τα αντίγραφα σπίτι του. Και αυτοί οι φάκελοι χάθηκαν όταν εγώ ήμουν στο πρώτο θέμα. Καταλάβατε. Γιατί έχουμε και μια ιστορία με χρήματα εκεί. Και κάποια χρήματα και κάποια εκατομμύρια που εμφανίστηκαν στις τσέπες ορισμένων. Θα κάνουμε και περαιτέρω σκέψεις. Όχι, δεν θα κάνετε περαιτέρω. Θα την πάω τη δουλειά μέχρι τέλους τώρα. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να μάθει ο ελληνικός λαός τι έγινε εκείνη την εποχή. Και ποιοι σας κυνήγησαν. Όταν έβγαιναν οι πρόστιχοι και έλεγαν ότι σκοτώνεται με τον Αναστασιάδη για τη μοιρασιά. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει. Ξέρετε τι πήγαν και του είπαν. Μην πας στο τα μεν παιδιά του αδερφού του επιχειρηματία του δίναν τους φακέλους και του έλεγαν πήγαινε στον Τριανταφυλόπουλο γιατί μόνο αυτός μπορεί να τα βγάλει. Οι δε δικηγορίσκοι του έλεγαν μην πας στον Τριανταφυλόπουλο γιατί θέλει 7 εκατομμύρια για να βγάλει το θέμα. Λέω ψέματα. Να το πείτε δημόσια αν λέω εγώ ψέματα. Όχι. Τώρα τα άμαθα αυτά. Ποιοι. Φανταστείτε, τα λαμόγια, τα αρπακτικά, οι βρωμιάριδες, οι λαδωμένοι, προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν από κοντά μου γιατί ήξεραν ότι το θέμα θα βγει. Και μετά θα βγουν και οι δημοσιογράφοι που τα έπαιρναν, και οι πολιτικοί που τα πήραν, και οι επιχειρηματίες που έπαιξαν μαζί τους μπάλα, και όλοι αυτοί οι οποίοι αισιόπησαν, και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έπαιρναν τα πρόστιμα του Γουλανδρή, ο επικεφαλής του. Τους ΔΟΕ, Σταματόπουλος, πώς λέγονταν αυτός ο Χριστιανός. Επιθεωρητής του ΔΟΕ, ο οποίος πήρε το πρόστιμο των πόσο. Στην αρχή 400 εκατομμύρια και μετά απέκρυψε ουσιαστικά 115 εκατομμύρια. Και ξέρετε πόσο το έκανε. Εν μία νυχτή, 880 ευρώ. 860, πόσο το έκανε. 880 ευρώ. 880. Τα 400 εκατομμύρια. Αυτοί εδώ σήμερα θα δώσουν λύση για τον ελληνικό λαό πιάνοντας το λιάπι επειδή ήταν χωρίς πινακίδες. Αυτούς ποιος θα τους συλλάβει. Που πέρναγαν τα εκατομμύρια αφορολόγητα από μπροστά τους και πήγαιναν μαύρα από εδώ και από εκεί. Κύριε Παπακώστη, σε εσάς ο λόγος. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, οι δικηγόροι είναι να λένε τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι. Τα μεγάλα ναι στη δικαιοσύνη, τα μεγάλα όχι στην αδικία. Και οι δικηγόροι, κατά δεύτερον, δεν είναι να κάνουν δημόσιες σχέσεις με δικαστές. Το μόνο που έχουν υποχρέωση να πράττουν είναι να υπερασπίζονται θεσμικώς τον αδικούμενο και χυμαζόμενο πολίτη έναντι της αδικίας, κρατικής ή ιδιωτικής. Αποφασίσαμε με τον κύριο Διαλυνά έναν δρόμο μοναχικό, έναν δρόμο ανηφορικό, έναν δρόμο δύσκολο. Και ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε λίγοι είναι αυτοί που τραβάνε αυτό το δρόμο. Οι πολλοί ακολουθούν εκ των υστέρων, όταν έρχεται η ώρα της δόξας και της νίκης.
Εμείς αυτούς δεν τους θέλουμε, δεν τους ακολουθούμε, δεν τους παρακολουθούμε. Τώρα, επί του προκειμένου, γίνονται πράγματα σε αυτήν την υπόθεση τα οποία ούτε μπορεί κανένας να τα φανταστεί, ούτε να τα διανοηθεί, ούτε κανείς θα μου έλεγε ότι υπάρχει αυτή η υπόθεση και κάποτε θα ήσουν ασυνήγορος και θα τα συναντούσες και θα τα απαντούσες στο διάβα σου. Επιχειρώ και θέλω να είμαι, πραγματικά σας μιλάω ειλικρινώς, συναισθηματικά αποστεωμένος από την ιδιότητα του συνηγόρου, αλλά με την ματιά του νομικού, βλέποντας έγγραφα και στοιχεία. Αυτά τα οποία θεσμικός, αμιγώς θεσμικός, έχουμε αναφέρει εις τον κύριο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, επιβάλλουν την άμεση κινητοποίηση των θεσμικών οργάνων προκειμένου να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα από δύο δικηγόρους για πρώτη φορά στα 12 χρόνια που υπάρχει αυτή η δικαστική περιπέτεια του κυρίου Σαραντίδη και των λοιπών συγκατηγορουμένων. Και αναμένουμε, προσωπικά αναμένω μαζί με τον κύριο Διαλυνά, το ταχύτερο δυνατό να κληθώ από τον κύριο πρόεδρο του Αρείου Πάγου να καταθέσουμε τα στοιχεία μας προκειμένου και εμείς ως συνήγοροι να κριθούμε εάν είμαστε αξιόπιστοι, αναξιόπιστοι, αν λέμε αλήθεια, γιατί άπαντες σε αυτή την υπόθεση αντιλαμβάνεστε ότι εκτιθέμεθα και εκτιθέμεθα δημοσίως. Μέχρι στιγμής, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ουδής έχει την ελάχιστη ευτυχία να αποτανθεί σε εμάς και να μας καλέσει. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Θέλω να πιστεύω ότι οι μέρες που θα κυλήσουν και θα έρθουν θα ευαισθητοποιήσουν τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς προκειμένου, μιλώντας αμιγώς σε νομικό επίπεδο. Μην κουράζεστε. Κύριε Παπακώστα, ξέρετε γιατί δεν αντιδρούν? Για ποιο λόγο? Περιμένουν να δουν τι στοιχεία θα βγάλει ο κύριος. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν έχουν βγει τα στοιχεία που αυτοί περιμένουν. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ θέλω να σας πω όμως δεν κάτι. Δεν αντιδρούν. Να το δείτε στόμα... πώς θα χορεύουν μετά. Ακούστε, το στόμα του δικηγόρου δεν το κλείνει ποτέ και κανένας. Ημιμόνον ο θάνατος. Ο φυσικός ή ο ευνίδιος. Και το δικό μου το στόμα κανένας δεν θα μου το κλείσει. Αυτά να ξεκαθαριζόμαστε απέναντι σε όλους, δικαστές και μη και όσους έχουν εμπλακεί στην προκειμένη υπόθεση. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχω και τα ερωτήματά σας εδώ, τα οποία πάρα πολλά μερικές φορές, ξέρετε, από αυτά που λέτε οι τηλεθεατές, αισθάνομαι ότι μιλάω στον τοίχο. Ή ότι, ξέρω εγώ, μήπως βλέπατε άλλη εκπομπή. Γιατί, λέει, κάνετε μια κυρία εδώ ανάκριση στον κύριο Τσουκαλά, να κάνετε ανάκριση κυβερνητικούς ντροπή σας. Πάμε καλά. Δηλαδή, τι καταλάβατε εσείς από αυτό που παρακολουθήσατε? Ότι τον ανέκρινα? Πήραμε... Ορίστε. Για μένα. Όχι. Δουλεύω, λέει, στο Δήμο Σαλονικού και ασχολήθηκα, απολύθηκα χθες. Δεν μπορώ να ζήσω. Είμαι χείρα. Ήμουν παλιά τραπεζικός. Πώς δικαιολογούνται οι αμοιβές Τσουκαλά? Σας λέω μερικά ενδεικτικά για να καταλάβετε. Αφού είπε πόσα έπαιρνε. Βέβαια δεν είπε το μισθό. Αυτό το θυμάμαι κι εγώ. Εντάξει, το θέμα. Για Τριανταφυλόπουλε. Ο Τσουκαλάς λέει είναι καραμπινάτη περίπτωση φοροδιαφύγης. Δεν είναι, γιατί δήλωσε ότι τα έχει εδώ, είναι στην Ελλάδα και φορολογούνται κανονικά. Είχα, λέει, φιλοξενηθεί στην εκπομπή. Α, είναι ο μεσόφωνος από τη Λυρική. Ο κύριος Παντελής Ψύχας. Είχα πει ότι είμαι Χρυσή Αυγή. Να,
γιατί έγινε. Λέει, κοιτάξτε τι περνάει ο λογιστής για σας. Να ασχοληθείτε με τη δικαιοσύνη, λέει, και να αφήσετε, και αφήσετε το λιάπι. Δεν τρέπονται να βγαίνουν και να λένε πόσα παίρνουν, ντροπή τους. Αυτός είναι κοινωνικός αυτοματισμός. Γιατί αυτά τα έπαιρνε τότε. Δεν τα έπαιρνε τώρα. Τότε αυτή ήταν η μισθή, αυτά έπαιρνε. Λοιπόν, έχει φορολογηθεί, λέει, με την 25-14 γνωμοδότηση του κράτους. Έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του ο Τσουκαλάς, ντροπή του. Βλέπετε ότι υπάρχει μια επιθετικότητα. Κοιτάξτε αυτά να... που λέει ο Τσουκαλάς είναι μπούρδες, λέει. Ο κύριος Νίκος Αγγελίδης από τη Νέα Ιωνία θα εγκαταλείψει τα ευρώ για να, μην, για να πάμε μαζί στην Τραφή, κάτι τέτοιο. Είναι πολλά τα σχόλιά σας και τα ερωτήματα. Διαβάζω ενδεικτικά ορισμένα. Θέλω, ναι. να πω κάτι, θέλω να πω κάτι. Κοιτάξτε, η υπόθεση Λιάπη και η υπόθεση Τσουκαλά είναι οι δύο όψεις περίπου του ίδιου νομίσματος. Από την άποψη δηλαδή ότι η αλαζονία της εξουσίας την οποία δείχνει ο κύριος Λιάπης, να κυκλοφορεί έτσι και να μην υπολογίζει, λες, για να με πιάσουν εμένα. Μόνο δεν έχει εξουσία αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώην εξουσία, η οποία πάει εσά. Αυτό που είπε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ότι δεν θα τολμούσε άλλες φορές κάποιος να τον πειράξει και τώρα βλέπουμε ότι... δεν είναι επειδή το τον πιάσανε, λοιπόν, να ολοκληρώσω το θέμα. Είναι, συνεχίζει η αλαζονία ότι εγώ ήμουν ένας υπουργός, σιγά τώρα τον υπουργό, με τον πιάσω κλπ. Και από την άλλη μεριά το θέμα του Τσουκαλά, νομίμως μπορεί να τα πει ο άνθρωπος, δεν έχω καμία διαφωνία σε αυτό, αλλά όταν είσαι αρχισυνδικαλιστής κιόλας στην τράπεζα και υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα κλπ. Η γυναίκα του Τέσσερα δεν πρέπει μόνο να φέρεται, και να είναι, να πούμε. Να δεν μπορεί να συνδιαλέγει την τροχοδοσία σε προγράμματα τέτοια περιοδικά. Αριστερός δεν είστε. Αριστερός. Γι' αυτό η αριστερά πάει κατά διόλου. Γιατί αυτό σημαίνει, είναι δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι είμαστε, είναι η Δημοκρατική Αριστερά. Είμαστε το ίδιο, είναι το δηλαδή. Όχι, όχι, αλλά με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Εκείνη την εποχή σηκώνει την τράπεζα. Δεν είναι πάντα παρενομίσματα. Μα με συγχωρείτε, δεν με ακούτε. Παρετήσω πολιτικαστή. Μα είστε καλά, σηκώνεται η τράπεζα, σηκώνεται... Είναι γεμάτη αριστερή τσέπη, σηκώνεται μια, σηκώνεται μια τράπεζα και λέει, κύριε... Δεν είναι, έχει κάτι προσωπικό. Μπορείτε να μην διακόψετε. Θα έχουμε δεύτερο ημίχρονο μαζί σας. Ακούστε, σηκώνεται η τράπεζα και παίρνει μια απόφαση. Και λέει, θα ασφαλίσω όλους τους εργαζόμενους. Θα εξαιρεθεί ο Τσουκαλάς επειδή είναι συνδικαλιστή. Όχι, ακούστε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό είναι παράνοια. Όχι, πληρώνει η τράπεζα αυτό. Τώρα μισό λεπτό. Πληρώνει η τράπεζα το παιδευτικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά δηλαδή έμεσα χρηματοδοτεί κατά έναν τρόπο τους υπαλλήλους, όπως το είπε και ο κ. Τσουκαλάς, διότι δεν μπορεί να του δώσει παραπάνω μισθό κλπ. Εγώ για να είμαι λοιπόν συνδικαλιστής. Το αρνήθηκε κάποιο εργαζόμενο. Σας λέω, εγώ επειδή είμαι συνδικαλιστής, λοιπόν, πρέπει να δείχνω ότι δεν έχω καμία σύνδεση με την εργοδοσία μου όσον αφορά με τέτοια παιδικά πράγματα. Μα δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Πώς είναι για όλους τους υπαλλήλους. Πώς όχι. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτό που διασαφηνίστηκε. Δεν το νομίζω. Και διασαφηνίστηκε 2-3 φορές και το συζητούσαμε και πριν. Πώς δεν το, δεν το νομίζετε, είναι για όλους. Πήγαμε, ψάξαμε. Είναι λάθος. Για όλους. Λάθος. Για όλους. Για όλους. Αυτό υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό. Ναι, αφού τους ήθελα να τους ασφαλίσει. Αυτό είναι και το κρίσιμο ζήτημα. Δηλαδή, αν μια τράπεζα κάνει το ίδιο ασφαλιστήριο σε όλους τους εργαζόμενους τους, δεν τίθεται θέμα διάκριση. Εάν δεν συνέβαινε έτσι, τότε ανοίγει ένα άλλο θέμα. Θέλω να συγχωρείτε πολύ. Τότε θα τον κυνηγούσαμε με τα αρόπαλα. Έτσι. Θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα. Για την υπόθεση Λιάπη, μιας και άρχισα να μιλάω. Μιας και άρχισα για δεν έχω ξαναμιλήσει. Γιατί τσακώσαμε τους άλλους ΓΕΣΕ, οι οποίοι είχαν 10 θέσεις. Είχαν κάνει διαφημιστική εταιρεία και τα παίρνανε από τα αναψυκτικά και από την Coca-Cola, θυμάστε. Τι λέτε τώρα. Τι σχέση έχει ο Τσουκαλάς με αυτά? Δεν είπατε δύο πράγματα. Δεν έχει. Μα γι' αυτό καταμίζω ένα λόγο. Καταμίζω ένα λόγο. Ακούστε. Αριστερός δεν είναι όποιος φοράει τα μπέχονο και κάνει το φτωχό. Όχι, βέβαια. Αριστερός, ξέρετε ποιος είναι. Του Μπερλίγκορ με γραβάτα ήταν. Ξέρετε, αυτός ο οποίος ενώ η οικονομική του τάξη του επιτρέπει να είναι αλλού, είναι εκεί. Αυτό είναι ηρωικό. Το να είσαι φτωχός και να είσαι αριστερός είναι δεδομένο. Δεν είναι βέβαια, γιατί υπάρχουν και φτωχοί που είναι δεξιοί και κεντρώοι και τέτοιοι. Αλλά είναι πιο φυσιολογικό. Το να είσαι όμως Τσε Γκεβάρα, να είσαι από μια πλούσια οικογένεια, να μπορείς να έχεις την κομμενίτσα σου, τα πουρα σου, τη Rolls Royce σου, και αντί να ασχολείσαι με αυτά, να πηγαίνεις να ασχολείσαι με τον κάστρο και να χάνεις τη ζωή σου στα βουνά της Νότιας Αμερικής, με συγχωρείτε πολύ. Αυτό κάνει τη διαφορά. Σε αυτόν τον τόπο όμως υπάρχει μια κακοδαιμονία. Και θα σας πω ποια είναι η κακοδαιμονία. Ήμουν με τη σύζυγο στην Ιταλία, στην Πολόνια, περνάγαμε και είχε μια διαδήλωση και γέλαγα εγώ, γιατί ήξερα πώς γίνεται εκεί πέρα το...
και περνάγανε οι αναρχικοί Ιταλοί με να σκάνε. Τώρα σας λέω να γίνεται πανικός, γιατί εκεί πέφτει πολύ ξύλο όταν γίνεται αυτό το πράγμα. Δακρυγόνα και ιστορίες. Και πέρναγαν δίπλα από Λαμπορκίνη, από Φεράρι, από αυτοκίνητα πανάκριβα και δεν διανοήθηκαν να πειράξουν ένα. Και ρωτάς τον αναρχικό και του λες, τον Ιταλό, γιατί ρε αγόρι μου δεν γρατσουνάς, δεν γκέσαι ένα μάξι, και σου λέει, γιατί δεν είναι γενναίο. Αυτή είναι η διαφορά κουλτούρας μεταξύ δύο λαών. Εδώ πάει και καίει το φιατάκι του περιπτερά ή το γρατσουνάει και εκεί περνάει από τη Λαμπορκίνη και δεν την ακουμπάει, γιατί ο στόχος του είναι αλλού, είναι συγκεκριμένος. Έχει πολιτική κουλτούρα. Σου λέει, δεν είναι γενναίο. Αυτή λοιπόν η ιστορία, ότι ο αριστερός. Καταρχάς ο Μάρξ, ξέρετε τι έλεγε? Ότι ο προλετάριος πρέπει να περνάει καλά, να γλεντάει, να ζει όμορφα. Δεν λέει να πεινάει, να τον σταυρώνουν και να υποφέρει. Έχει μεγάλη διαφορά το πεινάει με το να έχει ένα εκατομμύριο, 100.000 κατακτήσει. Αν θέλετε να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Αλλά εσείς εκεί να βαρέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, αφού είστε μια οικογένεια, ρε, αίμα είστε. Αίμα από το αίμα τους. Τι χτυπιέστε μεταξύ σας? Και το κουκουέ μαζί έπρεπε. Έχουμε διαφορές. Όλοι. Ποιες διαφορές, μωρέ? Αυτές είναι οι διαφορές για τους Αριανούς, όχι για τους Αγίνους. Το ξέρει το ανέκδοτο ότι 10 αριστεροί όταν μαζεύονται να πούμε διασπώνται. Μα αυτό με τρελαίνει. Ενώ η αριστερά σήμερα θα μπορούσε ενωμένη να κυβερνήσει, προτιμάει να είναι χώρια για τα οφίτσια. Από να όχι, δεν είναι ο θέμα οφίτσα. Είναι και η νοοτροπία του Έλληνα. Οπωσδήποτε η διαφορετικότητα πρέπει να επιδεικνύεται. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε και ένα εφικτό όραμα. Και εκεί τα χαλάμε. Στο εφικτό όραμα. Πάμε στο για χρονικό θα πούμε, των αντιδράσεων. Καλά. Στο επόμενο, σας παρακαλώ, για να παρακολουθούμε και την ιστορία μας. Γιατί έχουμε ανοίξει μια πληγή εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Για την ταμπακέρα στην υπόθεση Τσουκαλά δεν έχουμε. Αφήστε, θα τη μιλήσει εσείς εκεί με την ταμπακέρα. Αυτή είναι η ταμπακέρα. Εδώ είναι η ταμπακέρα. Όχι, λέω στην υπόθεση Τσουκαλά. Για να εδώ, μωρέ, ο Τσουκαλάς, μωρέ, πήρε την αποζημίωσή του. Την αποζημίωσή του, την νόμιμη πήρε που την είχε σε ελληνική τράπεζα, φορολογημένη κανονικά. Να πούμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση. Να σας πω κάτι. Ούτε ο Λιάπης με θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Θα κάνετε το σχόλιο. Ο Λιάπης έφυγε, δεν είναι αλαζονία αυτό που είπα προηγουμένω. Στις 5 Δεκεμβρίου, ο λογιστής Γιώργος Αραντίδης και η κόρη του, Χριστίνα, συνοδευόμενοι από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Διαλυνά, κατέθεσαν δύο αναφορές φωτιάς στον Άριο Πάγο. Τεράστια εντύπωση προκαλούν οι δύο αυτές αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Προέδρου, Εισαγγελέα και Επιθεωρητή του Άριου Πάγου και αφορούν την Χριστίνα Σαραντίδου, η οποία γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου το 1987, και τον πατέρα της, οικονομολόγο λογιστή, που διώκεται από την οικογένεια Γουλανδρή. Συγκεκριμένα, καταγγέλλονται δικαστικοί λειτουργοί για απίστευτες αποφάσεις και ενέργειές τους σε βάρος της Χριστίνα Σαραντίδου όταν αυτή ήταν ανήλικη. Επίσης, προσκομίστηκε πρόχειρο σχέδιο δικαστικής απόφασης που φέρει την υπογραφή του τότε Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και νυν εφέτη Δημήτρη Τράγκα, ο οποίος σε απόφαση που φέρεται να του δόθηκε γραμμένη σε υπολογιστή, προβαίνει σε χειρόγραφες διορθώσεις του κειμένου, καθώς οι εντολείς του είχαν λησμονήσει να απαλείψουν εκφράσεις σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όπως «ημών», «μας», «η εταιρεία μας», «ο δικηγόρος μας». Ο εν λόγω δικαστής, αφού έσβηνε τις προαναφερόμενες λέξεις, χειρόγραφα, ανέγραφε τις αιτούσεις της εταιρείας κλπ. Σήμερα ο Γιώργος Σαραντίδης και η Χριστίνα Σαραντίδου, δημοσιογράφος, κατέθεσαν δύο αναφορές στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον πρόεδρο επιθεωρητών εδώ στον Άριο Πάγο, με τις οποίες γίνονται συγκεκριμένες καταγγελίες συνοδευόμενες από έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία για την περιπέτεια εις βάρος δικαστών συγκεκριμένων, για την περιπέτεια που έζησαν τα τελευταία 13 χρόνια. Στις αναφορές αυτές δώσαμε όλα τα στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, για παρανομίες των δικαστών, 85 συνολικά, οι οποίες έχουν γίνει μέσα στα 13 χρόνια της δικαστικής περιπέτειάς μας. Ατυχώς όμως, πάνω στη βιασύνη του, ξέχασε να διορθώσει δύο φράσεις που αναφέρονταν σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Η απόφαση αυτή κατατέθηκε στον Άριο Πάγο ως επίσημη, περιέχοντας τις δύο φράσεις που ο ανώτερος δικαστικός είχε ξεχάσει να διορθώσει.
Να σημειωθεί ότι βάσει αυτής της απόφασης διετάχθη η συντηρητική κατάσχεση κινητών και ακινήτων του Γιώργου Σαραντίδη και της συζύγου του για το ποσό των 5.400.000 ευρώ. Στη συνέχεια, η υπόθεση περνάει στον εισαγγελέα Γκίζη, ο οποίος ενώ διορθώνει τις χειρόγραφες διατάξεις, σύμφωνα με τον κύριο Σαραντίδη, δεν τις κοινοποιεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα η περιουσία της οικογένειας να παραμείνει μέχρι και σήμερα δεσμευμένη. Αθωώθηκαν όλοι και καταδικάστηκε η γυναίκα και έφαγε 7 χρόνια γιατί κατηγορούσε, λέει, τους δικαστές. 7 χρόνια φυλακή, αθεόφοβοι. Βάλατε γι' αυτό εδώ, για αυτή την αθλειότητα. Δείτε εδώ, εδώ πέρα είναι. Το 96 έγινε 92. Πώς μπορεί να έχει ισχύ ένας νόμος το 92 όταν έχει ψηφιστεί το 96 και ποιος ανακριτής μπορεί να βάλει το μολύβι του και να διορθώσει για να δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων και δει ενός παιδιού το οποίο είναι ανήλικο και το οποίο μέχρι σήμερα φέρνει αυτή την ντροπή επάνω του. Αντίδραση καμία. Λοιπόν, να κάνουμε μια διόρθωση, έτσι. Το όνομα του δικαστή δεν είναι ο Τράγκας. Είναι. Κύριος Κατσιμίχας. Κύριος Κατσιμίχας. Κωνσταντίνος Κατσιμίχας. Έτσι, ναι. Για να μην αδικούμε. Μπορώ να πω εγώ ακριβώς την... Ναι, ναι. Το όνομα του δικαστή που του δώσαν έτοιμη απόφαση οι δικηγόροι του Γουλανδρή. Έτοιμη απόφαση. Και την οποία αντέγραψε λάθος. Αντέγραψε λάθος, δηλαδή, και άφησε τα πάντα. Πήρε το σκεπτικό των δικηγόρων του Γουλανδρού, αλλά ξέχασε να βγάλει εμάς, η επιχείρησή μας, το πρώτο πρόσωπο και πήγε, έδωσε το χαρτί των δικηγόρων και έβγαλε την απόφαση. Είναι ενεργεία τώρα. Ονομάζεται Κωνσταντίνος Κατσιμίχας και είναι σήμερα εφέτης στο εφετείο της Αθήνας. Μάλιστα. Και βέβαια έχει πάρει ελέο του Αρίου Πάγου τη θέση του, την προαγωγή του κτλ. Βέβαια. Υπόθεση έχει πάει στον πρόεδρο του Αρίου Πάγου. Έχει πάει στον πρόεδρο. Από εκεί όμως πηγάζει, δηλαδή από τη βάση της δικαιοσύνης, πηγάζει όλο το πρόβλημα. Εάν σε στρατηγικές θέσεις προάγονται τέτοιοι. Συγγνώμη. Όχι από τη βάση, από την κορυφή. Την κορυφή, η βάση του προβλήματος. Δηλαδή η πηγή της κακοδαιμονίας είναι εκεί. Την ηγεσία του Αρείου Πάγου, την οποία διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση με τα κριτήρια τα οποία γνωρίζουμε και η οποία μπορούμε να φέρουμε εδώ αποφάσεις. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τους δικηγόρους. Ήθιστε ένας δικαστής σε τέτοιες αποφάσεις να βγάζει την απόφαση χρησιμοποιώντας το πρώτο πρόσωπο? Αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι μια πρακτική που συνηθίζουν πάρα πολλοί κύριοι δικαστές, πολλές φορές όταν τάσσονται υπέρ του ενός διαδίκου, κάνουν χρήση των έγγραφων προτάσεων των διαδίκων και σημειώνουν πάνω στο κείμενο αυτό την απόφαση. Δεν σημαίνει ότι αυτό έχει δοθεί έτοιμο από τους κάποιον διάδικο και αντέγραψε ο δικαστής. Ναι, αλλά... Για να μην δημιουργηθούν. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Τριάντα, φιλοκρότησα. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Συγγνώμη, ένα λεπτό, ακούστε με. Κύριε, σχολιάζει πάνω στην Ελλάδα. Όχι, δεν σχολιάζει. Δεν με καταλάβατε. Επιτρέψτε μου λίγο. Ένα λεπτό. Θέλετε να ακούσετε πριν βιαστείτε να βγάλετε απόφαση. Έτυχε να έχει και τα δύο χαρτιά. Και το έγγραφο των δικηγόρων και την απόφαση του δικαστή. Αυτό είναι το πρόχειρο χαρτί και αυτό είναι το κανονικό, το καθαρογραμμένο. Ακούστε. Το πρόχειρο λοιπόν χαρτί γράφει επάνω ακόμη και το όνομά του εδώ. Δηλαδή δεν είναι προτάσεις, δηλαδή, είναι έτοιμη δεν απόφαση, είναι αυτό λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι προτάσεις, είναι έτοιμη απόφαση. Δώστε την οποία έχουν... Πάρτε το, πώς ήρθε στα χέρια μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό σας ενδιαφέρει. Ήρθε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έσπασε ο διάλογος στο πόδι και κάνα λάθος και το έδωσα. Δείτε το λοιπόν, ότι είναι τάλεκουάλε αντίγραφο. Έτοιμη απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια απλή υπόθεση. Το πρόβλημα είναι πως είναι. Συγγνώμη, το ένα είναι σχέδιο απόφαση και μετά έχει καθαρογραφή απόφαση. Όχι, δεν είναι σχέδιο απόφαση. Υπάρχει υπογραφή από πίσω, για δείτε. Για δείτε λίγο. Πάντα υπάρχει. Δεν υπάρχει γραμματέα υπογραφή. Όμως είναι το σχέδιο της απόφασης. Τι θα πει σχέδιο, με αριθμό από πάνω και με ημερομηνία. Ο αριθμός έχει σημειωθεί χειρόγραφα από το γραμματέα. Και λοιπόν, τι σχέδιο είναι. Για να μην δημιουργηθούν. Διότι εγώ δεν παίρνω θέση όχι, για τη συγκεκριμένη. Δυο λεφτά. Αλλά επειδή είναι η πρακτική αυτή. Δυο λεφτά, δεν υπάρχει τέτοια πρακτική. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει σχέδιο απόφαση όταν έχει πάρει αριθμό η απόφαση. Βεβαίως. Από το δημόσιο βιβλίο. Μα κύριε συνάδελφε, φέρνει το σχέδιο δικαστή. Ναι.
χωρίς να σημειώνεται πάνω κάτι. Ναι. Η γραμματεία σημειώνει χειρόγραφα τον αριθμό, ναι, και την ημερομηνία της δημοσίευσης. Και μετά καθαρογράφεται η ωραία, απόφαση. Ωραία, και τι θα πει σχέδιο απόφαση όταν είναι υπογεγραμμένο. Τι θα πει σχέδιο. Σχέδιο, ο δηλαδή τι. Μα τώρα σοβαρά μιλάτε. Ναι. Εγώ αν μιλάω σοβαρά. Χιλιάδες υποθέσεις, ναι, δημοσιεύονται έτσι αυτό. Τι εννοείται σχέδιο που είναι διορθωμένο και λέει μα. Σχέδιο είναι, δεν είναι καθαρογραμμένη η απόφαση αυτή. Την έχει συντάξει ο δικαστής. Ναι. Την πήγε στη γραμματεία, μάλιστα, η οποία γραμματεία ενήργησε, ναι, για την καθαρογραφή. Μα εδώ είναι, αν ήταν σχέδιο απόφασης, δεν χρειαζόταν να έχει διορθώσει ο δικαστής. Ο ίδιος την έγραψε και μετά έκανε κάποιες διορθώσεις. Ποιο, το ΜΑΣ και το ΙΜΟΝ έγραψε. Έγραψε δηλαδή ο δικαστής στο κομπιούτερ του, ο δικηγόρος μας, και μετά το διόρθωσε χειρογράφος και είπε ο δικηγόρος της αιτούσης. Αυτό το λένε ανισόρροπο τότε. Δώστε και το καθαρό να το δείτε. Δηλαδή, όχι δυο λεφτά, κύριε Σαραντίδη. Εάν είναι σχέδιο απόφαση, σημαίνει το γράφω εγώ, ο δικαστής, η αιτούσα, δεν θα πει ο δικηγόρος μας, αφού το γράφει ο δικαστής. Θα πει ο δικηγόρος μας. Γράφει έτσι μέσα. Ναι. Και η εταιρεία μας. Τι. Σας παρακαλώ δηλαδή τώρα. Έτσι. Ο μάρτυράς μας. Έτσι. Έτσι. Θέλετε να σας το δείξω. Τι να το δω, σας μα... πιστεύω. Σας πιστεύω, κύριε Δημήτρη. Μα σας παρακαλώ έτσι τώρα. Και υπάρχει μια διαφορά, ωραία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Το θέμα αυτό είναι στα χέρια αυτή τη στιγμή του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Τώρα πήγε στα χέρια. Πότε πήγε, 2007 γράφει. Όχι, 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 τώρα. Τώρα πήγε στα χέρια. Έχουμε 10 μέρες. Τώρα το πήγε πριν μια εβδομάδα ο κύριος Διαγνέας. Όχι, δεν ακούσατε. Σιγά, ένα λεπτό. Ότι έχω δίκιο. Την κυρία παρακαλώ. Όχι, σε... Δεν όχι να το πει, να ακουστεί. Να το ακουστεί. Να ακουστεί, είναι σημαντικό, όχι, η κυρία συνάδελφος. Εγώ διαβάζω μία παράγραφο αυτά εδώ. Έχω δίκιο λέξη. Που λέει εδώ σε κάποιο σημείο, μιλάει ότι η αποκάλυψη με τη μορφή ενδείξεων των πράξεων των αντιδίκων μας. Των αντιδίκων μας. Θα σωστώ, είναι δικαιοσύνη. Θα γράψει ο δικαστής των αντιδίκων μας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν... συγγνώμη κύριε συνάδελφο, οφείλω να πω την αλήθεια. Εγώ τιμώ αυτά που λέτε. Είστε έντιμοι και το ότι το παραδέχεστε είναι προς τιμή. Τι να παραδέχεται, αφού το γράφει έτσι και και κάτι άλλο. Πώς θα τι να πεις, δηλαδή. Και κάτι άλλο. Αυτό που επικρατεί στη δικαιοσύνη... Είναι τραγικό. Ένα λεπτό, Μιχάλη. Αν μου επιτρέψεις, Μιχάλη. Αυτό που επικρατεί στη δικαιοσύνη... Ένα λεπτό. Κύριε Παπακώστα, τι θέλετε να πείτε. Ναι, ναι. Αν το έχει ξαναδεί, κυρία συνάδελφος... Έχω πάθει σοκ, πραγματικά. Αυτό θέλω να ακούσετε. Αν το έχει ξαναδεί. Σοκ. Αλλά όταν ακούς Βουλανδρής και Βαρδινογιάννης... Μα τώρα σοβαρολογείτε τώρα. Εκεί λες, καταπίνει το σύστημα και δεν μιλάς. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, η άποψή της έχει βαρύνουσα σημασία, διότι δεν έχει χειριστεί την υπόθεση, σήμερα το βλέπει για πρώτη φορά και έχει πολύ... Όχι, παιδιά, είναι τραγικό, συγγνώμη, είναι τραγικό. Πραγματικά είναι. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, να πω κάτι. Η κακοδαιμονία της δικαιοσύνης δεν είναι μόνον επειδή δεν εκλέγονται, δεν εκλέγεται η ανώτατη ηγεσία από τους δικαστές. Είναι για παράμετρο. Ναι, ναι, δεν είναι μόνον. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα αποκαλυφθούν. Γνωρίζετε πώς. Εγώ, ναι. Δια της συνεντεύξεως. Έτσι. Ενός σπουδαίου αεροπαγίτη, ο οποίος θα τους αλλάξει τα θα φώτα. Θα τους αλλάξει τα φώτα. Εδώ μέσα όμως θα τους αλλάξει τα φώτα, όχι απ' έξω. Σε εσάς μόνον. Και θα τους πει πόσες πιέσεις δέχτηκε. Και για αυτή την υπόθεση, πόσες πιέσεις δέχτηκε στην καριέρα του, πόσα υποκείμενα είδε ότι αντί να υπηρετούν τη δικαιοσύνη, υπηρετούσαν το χρήμα και το κεφάλαιο, ότι έπαιρνε να αποφάσει εκτελώντας ανθρώπους ανέστιους, φτωχούς και αδύναμους. Να χτυπηθούν, να γίνει. Και θα γίνει. Μίλωσε. Ακούστε, σας λέω μόνο τούτο. Είστε τυχεροί γιατί θα απολαύσετε εκπομπές ιστορικές. Που έτυχε να βρίσκεστε εδώ πέρα για τον χ, ψ, οποιοδήποτε λόγο. Θα το απολαύσετε με την καρδιά σας. Να καταλάβετε πώς διαλύθηκε ένα κράτος, διότι εάν η δικαιοσύνη είχε σταθεί στο ύψος της, όλοι αυτοί οι κομπιναδόροι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργήσε για τις πινακίδες ο Λιάπης. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ο πρόεδρος της Αγγελέα. Θεωρητής αεροπαγήτης. Ποιος είναι, ναι, ο τέτοιος ο οποίος βλέποντας αυτά τα πράγματα ακόμα κάθεται εκεί και... 5.400.000 συντηρητική κατάσχεση ευρώ. 5 εκατομμύρια με αυτό το πράγμα. Και με το που το βγάζουμε, την άλλη μέρα πηγαίνει το ΣΔΟΕ, με το που το βγάζουμε... Διέταξη συντηρητική με το που το βγάζουμε, το βράδυ... Το βράδυ βγαίνει αυτή η υπόθεση και την άλλη μέρα το πρωί πηγαίνει το ΣΔΟΕ και κάνει έλεγχο στο Διαλυνά.
Και μετά και μου ανακοινώνουν απόφαση μετά από 25 μέρες ένταλμα σύλληψη. Τώρα το δεν το έχω πληρώσει ακόμα για απόφαση από αυτές που μου βγάζουν εμένα, γιατί ετρώθη η τιμή τους, η τιμή των λαμογιών και των απατεώνων. Να, και σας ορκίζομαι στο επόμενο ένταλμα να το πληρώσω και γιατί στερώ τον μισθό. Θα στερήσω μισθούς συναδέλφων μου εδώ μέσα, αλλά θα πάω μέσα για να είναι ο δημοσιογράφος, τα κατήγγειλε μέσα και τα λαμόγια απ' έξω. Αφού βγάζετε τέτοιες αποφάσεις. Γιατί θα υπάρξει επόμενο. Σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη. Άρα θα το κάνουμε έτοιμα. Εσείς δεν βγάλετε μια απόφαση. Εγώ θα πάω μέσα. Θα εκτίσω την ποινή. Ακούστε κάτι. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τέτοιες αποφάσεις. Οι δε αποφάσεις βγαίνουν τώρα εναντίον μου, γιατί αισθάνονται, σου λέει τώρα δεν έχει την εξουσία του αναλιού, του δυνατού, του ισχυρού. Ρίξ' του τώρα να τελειώσουμε. Δεν είναι έτσι. Τώρα να δείτε πανηγύρι που έχει να γίνει. Εδώ θα γίνει μεγαλύτερο πανηγύρι. Και αν μπορείτε να κλείσετε και το κανάλι ή να μας διώξετε από εδώ, υπάρχει και το Zoogla.gr. Από εκεί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Λοιπόν, θα υποφέρετε πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Ενήμερη για την υπόθεση της φοροδιαφυγής Γουλανδρή ήταν, όπως εξηγεί ο πρώην αρχιλογιστής του εφοπλιστή Γιώργος Σαραντίδης στην εκπομπή Ζούγκλα, υπουργοί και ανώτατα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών. Στην εκπομπή ακούστηκαν και καταγγέλθηκαν σημεία και τέρατα, ενώ οι καλεσμένοι, μεταξύ αυτών και βουλευτές, παρακολουθούσαν άφωνοι τις καταγγελίες του Γιώργου Σαραντίδη, του ανθρώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μακρόχρονης δικαστικής διαμάχης με τα πρώην αφεντικά του. Λίγες ώρες όμως μετά το τέλος της πρώτης εκπομπής, οι υπεύθυνοι του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε πανικό έκαναν έφοδο στο δικηγορικό γραφείο του Νίκου Διαλυνά, πληρεξούσιο δικηγόρο του Γιώργου Σαραντίδη, και ξεκίνησαν αναδρομικό έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων σε βάθος 7 ετίας. Αντί λοιπόν το ΣΔΟΕ να καλέσει τον πρώην αρχιλογιστή της οικογένειας Γουλανδρή με μια ανεξήγητη κίνηση, επισκέφθηκε το δικηγόρο Νίκο Διαλυνά, ο οποίος παρευρισκόταν και στο πάνελ της εκπομπής. Ο Γιώργος Σαραντίδης όμως κατήγγειλε παράλληλα κατά τη διάρκεια των εκπομπών Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος ότι το ΣΔΟΕ τον επισκεπτόταν κάθε φορά που έκανε καταγγελία για φοροδιαφυγή κατά των πρώην αφεντικών του. Όχι όμως για να πάρουν τα στοιχεία, αλλά για να ελέγξουν τον ίδιο και τα γραφεία στα οποία εργαζόταν, αφού αποχώρησε από τις εταιρείες συμφερόντων Γουλανδρή. Μάλιστα. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ποιος κύριος. Θέλω από πριν να έχω προηγείται η βουλευτής. Πόσα χρόνια δουλεύει ο κύριος Σαραντίδης, γιατί δεν το ξέρουμε το 20 θέμα. Χρόνια 20 ήταν λογιστής του κυρίου. Και διαπιστώσετε ξαφνικά τη φοροδιαφυγή αυτό. Όχι βέβαια. Όλα τα 20 χρόνια δεν τα είχατε διαπιστώσει. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ωραία. Επειδή δεν έχουμε τη δεύτερη άποψη της άλλης πλευράς, εγώ δεν μπορώ να εκφράσω μια άποψη. Μου κάνει όμως εντύπωση που ο δικηγόρος, ο κύριος Καπερνάρος που είχατε, έτσι δεν αναφέρθηκε αρχικά στην υπόθεση. Ο τελευταίος. Ο τελευταίος δικηγόρος σας. Ότι σας άφησε. Μάλιστα. Ο βουλευτής τον Ανέλ τώρα. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα εκεί πέρα. Μετά από 20 χρόνια διαπιστώσετε εσείς φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή γινόταν... Και η απόφαση είναι να σας κάνουν κατάσχεση τι, πόσο ακριβώς. Αυτή η απόφαση που βγήκε είναι για κατάσχεση 5.400.000 ευρώ. Είχατε εσείς. Δεν είχαμε. Δεν έχει σημασία. Η απόφαση γενικώς ήταν 5.400.000. Δεν ανάγκη να έχει. Δεν ανάγκη να έχει. Ό,τι ζητήσανε τους έδωσε. Ο κύριος Κατσιμίχας Κωνσταντίνος, επαναλαμβάνω το όνομά του για να το ακούσει ο πρόεδρος. Είμαι δικηγόρος, δασολόγος είμαι, μπορεί να είμαι βουλευτής, αλλά ρωτάω ακριβώς. Για να έχω μια ό,τι άποψη. Ό,τι του ζήτησαν, έδωσε. Γιατί δεν έχω τη μία άποψη της υπόθεσης. Και 100 εκατομμύρια να ζητούσαν, θα τους έδινε και 100 εκατομμύρια. Δεν έχει καμία σημασία. Ο δικαστής όμως εκτιμάει. Εκτιμάει. Και λάθος. Ναι, η εκτίμησή του ήταν η αντιγραφή των προτάσεων. Δηλαδή, άλλο τα μαλλιά τη κεφαλή του, άμα δεν έχω, τι θα σου δώσω. Πάντως εγώ ήθελα να το συνδέσω και με το προηγούμενο για την υπόθεση Λιάπη, η οποία δείχνει τον εκφυλισμό και τη σύψη ενός ολόκληρου καθεστώτος. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι συζητάμε για τις πινακίδες του κυρίου Λιάπη, αλλά δεν συζητάμε ότι ήταν ο άνθρωπος που έκανε ταξίδια στη Γερμανία
με την υπόθεση Ζήμενς. Κατά τη στοιχεία δηλαδή με τον κύριο Τσουκάτο, ήταν ο σύνδεσμος στο άλλο κόμμα, στα εναλλασσόμενα δύο κόμματα, και αυτό το σκάνδαλο των σκανδάλων, η μητέρα των σκανδάλων που έλεγχε το δικοματικό σύστημα, έχει ξεχαστεί και δίνεται σήμερα ο Λιάπης για τις πινακίδες που είναι, έχω. Υπάρχει και απόφαση Αμερικανικού δικαστηρίου που αναφέρει, να πούμε και ονόματα, πέρα από τον κύριο Τσουκάτο, τον κύριο Γείτονα, τον Αΐμνη, τον Μπαρτολομαίο. Υπάρχουν τα ταξίδια του κυρίου Λιάπη στη Γερμανία, τα οποία δικαιολογήθηκαν ότι πήγαινε για να δει ποδοσφαιρικούς αγώνες με εισιτήρια της Siemens. Βέβαια στο γήπεδο δεν πήγαινε, πήγαινε στη Γερμανία στο γήπεδο. Να συνεχίσουμε όμως το εξής. Αυτή η υπόθεση δεν είναι μια απλή υπόθεση για να δικαιολογηθεί ότι έγινε κάποιο λάθος. Αφορά καθεστωτικές οικονομικές δυνάμεις, αφορά μεγαλοκαρχαρίες αυτού του τόπου και συμπληρώνει την υπόλοιπη εκτίμηση ότι έχουμε ένα καθεστώς όπου και η δικαιοσύνη συνολικά και το κράτος, όλα τα σημεία δηλαδή που μπορεί ο πολίτης να τον αφορούν, είναι σε μια κατάσταση σύψης και κρίσης. Έχουμε δηλαδή ένα διεφθαρμένο κράτος και κατά κάποιο τρόπο είναι επίκαιρο, όπως υπόθηκε στην αρχή, το βιβλίο του Παπαϊωάννου και του Ιγναντίου που μιλάνε για το 63, όπου και τότε δεν ήταν βέβαια ίδιες οι συνθήκες κάθε άλλο, αλλά είχαμε μία δικαιοσύνη καρικατούρα που αποφάσιζαν άλλοι και εξού φτάσαμε στο ερώτημα το οποίο κυβερνάει τον τόπο. Επειδή είναι σοβαρή η καταγγελία σας, έχει δηλαδή συνάφεια αυτό που θες. Αν έχετε αποδεικτικά για αυτά όλα που λέτε μέχρι τώρα για τον κύριο... Όχι ότι ο κύριος Λιάπης όσα έκανε τουλάχιστον για αυτό το θέμα που μιλάμε, τα ταξίδια στη Γερμανία με εισιτήρια της Siemens για να δει ποδοσφαιρικό αγώνα. Όχι, τα στοιχεία έχετε και καλό να καταθέσετε. Κύριε Αντωνίου, με συγχωρείτε, εγώ να σας πω κάτι άλλο. Εδώ μεταξύ των 6-7 πολιτικών που καταγγέλει, καταγγέλει τον Μπέζο που είναι σήμερα υφυπουργός. Εσείς αν ήσταν υφυπουργός... Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι ακούστε, το σημαντικό. Θα το αντέχατε από την τηλεόραση τρεις φορές. Δεν είναι ευθύνη. Τι έκανε ο Μπέζος, ξέρετε τι. Για αυτή την υπόθεση, αντί να απαντήσει στους δημοσιογράφους και στους καταγγέλλοντες, ξέρετε που απήντησε. Σε πολίτη από το Facebook. Να το δούμε, σας παρακαλώ. Σε πολίτη από το Facebook. Ορίστε, δείτε τους. Στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος στις 16 Δεκεμβρίου, στο επίκεντρο του ρεπορτάζ μπαίνει ο νύν Υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, ο οποίος αν και γνώριζε για τη φοροδιαφυγή της οικογένειας Γουλανδρή όταν ήταν Υφυπουργός Οικονομικών, δεν ασχολήθηκε, παρόλο που στο γραφείο του είχαν φτάσει δύο επιστολές με όλα τα στοιχεία, τις οποίες παρέδωσε ο πρώην αρχιλογιστής των εφοπλιστών, Γιώργος Σαραντίδης. Για ανοίξτε λοιπόν το φάκελο, κύριε λογιστά, πώς αιτιολογείτε. Για τι φοροδιαφυγή μιλάτε? Γιατί σήμερα παρακαλάμε κατουρημένες ποδιές για να πάρουμε 2 δις από την Τρόικα. Μιλάμε για 114, 9, 48, 022 και 60 ακριβώς. 115 εκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε τώρα. Πώς ξέφυγαν αυτά από το λογαριασμό? Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πούνε οι κύριοι που δεν έκαναν έλεγχο. Ενδεικτική είναι και η περίπτωση της εταιρείας Πρακτορείο Βόρειο ΕΠΕ συμφερόντων Γουλανδρή, η οποία σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες του κύριου Σαραντίδη φέρεται να εμπλέκεται σε φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και του πρώην επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργου Σταματόπουλου, ο οποίος έσβησε πρόστιμο 400 εκατομμυρίων δραχμών της εταιρείας ΑΦΗ Γουλανδρή ΕΠΕ. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι γνώστης της υπόθεσης ήταν και ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών το Φεβρουάριο του 2012. Το παράδοξο όμως είναι ότι στις 15 Φεβρουαρίου του 2012 ο κύριος Σαραντίδης λαμβάνει έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έλεγε ότι για την υπόθεση φοροδιαφυγής Γουλανδρή θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια ο ίδιος. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, παρόλο που αναζήτησε τον Αντώνη Μπέζα και ενημέρωσε στενό του συνεργάτη για το θέμα, εκείνος δεν επικοινώνησε ποτέ με την εκπομπή και φυσικά δεν θέλησε να τοποθετηθεί. Αντιθέτως, προτίμησε να απαντήσει σε ερώτηση πολίτη για το θέμα αυτό μέσω του Facebook. Δείτε το.
Ο κύριος Μπέζας, ως υπεύθυνος επί των φορολογικών εσόδων την εποχή εκείνη, αντί να ανταποκριθεί στα χρηστά καθήκοντά του, μεταξύ των οποίων είναι ο έλεγχος κάθε καταγγελίας που αφορά σε φερόμενη τελεσθήσα εφοροδιαφυγή, αγνόησε προκλητικά τον καταγγέλλοντα αρχιλογιστή των εταιριών Αφίγου Λανδρή ΕΠΕ και Πρακτορείο Βόρειο ΕΠΕ Γιώργο Σαραντίδη, μη λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες. Αληθεύει το δημοσίευμα? Προφανώς και δεν αληθεύει. Λέω προφανώς, γιατί η υπόθεση αυτή ήταν γνωστή στο Υπουργείο Οικονομικών πριν από εμένα. Οι έλεγχοι είχαν ξεκινήσει πριν από τη δική μου θητεία στο Υπουργείο. Συνεχίστηκαν και μετά από εμένα και είχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επομένως, όχι μόνο δεν αγνόησα προκλητικά τον καταγγέλλοντα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αλλά οι καταγγελίες του ελήφθησαν υπόψη στους ελέγχους που ήταν ήδη σε εξέλιξη από προηγούμενες καταγγελίες του ιδίου και από καταγγελίες των εφοπλιστών εναντίον του. Τα γράφω αυτά για να μην δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις στους φίλους μου στο Facebook. Δημόσια, την ώρα που υπάρχουν τόσα προβλήματα, τι να βγω να πω για αυτό το θέμα? Να μιλήσω για τα αυτονόητα ή για τις προσωπικές ιστορίες κάποιων? Για την υπόθεση Σαραντίδη Γουλανδρή, στις 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα ενημερώθηκε το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου, το γραφείο του κυβερνητικού εκπροσώπου Σίμου Κεδίκογλου, καθώς και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, αλλά και του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες η δημοσιογραφική ομάδα ενημέρωσε και ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και βουλευτές από αρκετά κόμματα. Λοιπόν, όταν έχω Steadicam το Θεοδόση δίπλα μου, παίρνω δύναμη. Γεια σου ρε Θεοδόση, με την κάμερά σου έτσι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να τους καρφώνεις κάποτε. Η κυρία Φωτεινοπούλου, σοπράνο, ε. Τι φωνές πρέπει να βάλετε με αυτά που ακούτε? Η αλήθεια είναι ότι σοκάρομαι. Αλλά ευτυχώς, λόγω ιδιοσυγκρασίας, αλλά και λόγω του ότι είμαι μέσα στο θέατρο, φτιάχνω και εγώ το συννεφάκι μου, φτιάχνω έναν ωραίο κόσμο, για να μην βιώνω αυτές τις μαυρίλες που ακούω τώρα. Η τέχνη λειτουργεί λυτρωτικά, ξέρετε. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι ήρθα εδώ και πραγματικά για μία ακόμα φορά μαύρησε η ψυχή μου. Ναι, αλλά αυτό είναι καλό. Ο καλλιτέχνης έχει μετασχηματιστεί. Ξέρετε, αυτό το παίρνει, το πλάθει μέσα του και το βγάζει. Εδώ χρειάζεται να στήσουμε ολόκληρη όπερα. Ναι. Δεν έχετε άδικο. Όπερα για αυτό το θέμα. Είναι απίστευτο. Ναι, ναι. Δηλαδή θα απολαύσει ο κόσμος. Γι' αυτό η όπερα και είναι ήταν... και κωμικοτραγικό. Επειδή είστε σοπράνο. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έκανα μουσική με μια εκλεκτή σοπράνο, τη Σόνια τη Θεοδωρίδου, ήταν παιδική μου φίλη. Ναι. Πηγαίνω μαζί στο όδιο. Αυτή να σας δημιουργήσει ιστορίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει ζήσει. Γιατί έτυχε να περάσει κοντά από τα θηρία ένα διάστημα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο καλλιτέχνης είναι πηγή ζωής, έμπνευσης. Το δε είδος αυτό η όπερα είναι λαϊκό, το ξέρετε. Ταλοί πηγαίναν με το καλαθάκι του στο τυρί και δεν πηγαίναν με γούνες όπως τώρα που πηγαίνουν στα διάφορα μέγαρα μουσικής και έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν, καταλάβατε ποιους είχατε υπουργούς πολιτισμού, τους Λιάπηδες, ποιους είχατε πρωθυπουργούς, ποιους είχατε υπουργούς οικονομικών, αυτούς οι οποίοι προσκυνούσαν το χρήμα και δεν είχαν τη δύναμη ποτέ να σηκώσουν το ανάστημά τους. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θλίβομαι και συμπάσχω. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Και εμείς θα τη στήσουμε αυτή την όπερα. Θα γίνει... πραγματικά θα γίνει. Γιατί μιλάτε σε παρελθοντικό χρόνο. Τώρα δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουμε... Όχι, καθόλου. Καθόλου. Να σας πω κάτι. Πάντα σέβομαι τον Πρωθυπουργό της χώρας μου, γιατί είναι κανόνας. Οφείλεις να τον σέβεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων, όταν ανεβαίνει ο άνθρωπος, δεν λες ότι είναι απατιώνας κλέφτης. Εδώ σε αυτό το πορνείο που λέγεται Ελλάδα, μόλις ένας άνθρωπος αναλάμβανε την κυβέρνηση, του λέγανε οι άλλοι πέσε σε 10 μέρες. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλο κράτος. Βρείτε μου άλλο κράτος που να ανεβαίνει μια κυβέρνηση και σε 10 μέρες να της λένε δεν έχεις την πλειοψηφία, πέσε, είστε δοσύλλογοι, απατεώνες, λοποδίτες, να τα λένε μες στη Βουλή και μόλις πάει να τα ψιθυρίσει ένας πολίτης, να τον πλακώνουν στους φαλιάρες και να τον χώνουν μέσα.
Οι ίδιοι δεν λένε, δεν βρίζονται μεταξύ τους απατεώνες, λοποδίτες, δοσύλλογοι, προδότες και μετά βγαίνουν έξω και χαριεντίζονται. Τσιμπάει και ο κόσμος, σκοτώνεται ο κόσμος μεταξύ τους, νομίζουν ότι αυτοί μπορεί να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Κύριε Μουζάκη, επειδή έχετε και σοφία και εμπειρία, έχετε ξαναδεί τέτοια πράγματα, πείτε μου. Όχι, είναι εντυπωσιακά πράγματι. Είναι άκουσα εντυπωσιακά. Και μου κάνει εντύπωση πώς όλα αυτά τα χρόνια, αφού έχω περάσει υπόθεση από τόσα στελέχη, δεν έχει ευδοκιμήσει κάτι, δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πραγματικά. Γιατί δεν παρακολούθησε από την αρχή. Μετά των φώτων. Αλήθεια σας λέω. Όχι, ξέρετε, εκεί είναι δηλώσεις απλά ότι, αν ακούσετε τις δηλώσεις των πολιτικών μετά τα φώτα, ότι θα μας φωτίσει ο Θεός κτλ. Όχι τέτοια πράγματα. Αλλά μόνο εκεί μένουμε. Όχι, εγώ δεν κάνω, δεν πάω μετά φυσικά. Σου λέω, μετά τα φώτα θα υποφέρουν. Διάλειμμα και επιστρέφω. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ταραχή στο φιλοθεάμον κοινό, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα αντιλαμβάνεστε τους λόγους μιας μικρής σιωπής μου. Όχι μόνο γιατί δεν είχαμε συχνότητα και κανάλι, αλλά γιατί χειριζόμασταν θέματα τα οποία έπρεπε να τα μελετήσουμε και να φτάσουμε διεξοδικά σε ένα σημείο να μπορώ εγώ να σας πω σήμερα ότι με φωνάζει ο ιδιοκτήτης Μεγάλης Βρετανίας, ο Λασκαρίδης, στο γραφείο του και μου λέει, επειδή ήσουν μάγκας και συμπεριφέρθηκες έντιμα, θέλω να σου πω εγώ ποιος έδωσε τα 5,5 εκατομμύρια στον Αναστασιάδη. Του λέω, γιατί θα μου το πεις. Γιατί θες να μου το πεις. Από πού άνοιξε η όρεξή σας, κύριε Λασκαρίδη. Και μάλιστα για να μου κάνει πλάκα, μου έκανε το τραπέζι στη σουίτα με την πανιέρα που γύρισα το βίντεο με τον κομιστή, όταν βγάλαμε το πρώτο θέμα. Γέλασα εγώ, με χιούμορ, μου λέει, κοίταξε, αυτός όταν τον πιάσαμε τα 5,5 εκατομμύρια, πήγε και είπε ότι τα λεφτά τα έδωσε ο αδερφός μου, ο Λασκαρίδης δηλαδή, για την αγορά του πρώτου θέματος. Όντως, είχαμε συμφωνήσει να πάρει ένα ποστό της τάξης του 30% ο άνθρωπος, όχι να πάρει την εφημερίδα. Μη θέλοντας λοιπόν να εκθέσει αυτόν που του έδωσε τα χρήματα, είπε ο αδερφός του Λασκαρίδη στη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Και ο Λασκαρίδης τρελάθηκε γιατί για τον εξής απλούστο λόγο. Όχι μόνο δεν του είχε δώσει μία, δεν είχε σχέση με την υπόθεση, ενεπλάγει το όνομά του και τρελάθηκε με τον Αλογοσκούφη, τον οποίο τον πήρε τηλέφωνο και τον έκανε 100 κομμάτια. Γιατί του είπε το εξής απλό. Όταν διακινούνται 5,5 εκατομμύρια, κύριε, ξέρετε ποιος τα έδωσε. Τα λέω σωστά. Εξυπακούεται. 5,5 εκατομμύρια δεν είναι. Δεν είναι ψήρες. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι κάνουμε περαιτέρω σκέψεις. Ναι. Και μου λέει αυτός τα έδωσε. Και μου δίνει το όνομα του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Και μου λέει μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Και τώρα το λέω για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Αλλά κάλεσα το γιο του Βαρδινογιάννη στο γραφείο μου και του το είπα. Και μου λέει, όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Πώς δεν έχετε σχέση. Ο επιχειρηματίας που το λέει δημόσια και μου το λέει και μου δίνει και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσω, λέει αρλουμπές. Τα συνδέω με τα έγγραφα που εκλάπησαν από το γραφείο μου. Για να καταλάβετε σε τι κικαιώνα έμπλεξε εξαιτίας αυτού του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν αντίγραφα αυτών που κλάπηκαν από το γραφείο σας πλέον. Όλα εδώ. Θα βγούνε μετά τις γιορτές. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να με εμπιστευτεί. Σου λέει αυτό το λαμόγιο πήρε τα λεφτά. Τα μοιράστηκαν. Δεν ήξερε ότι από μένα τα έκλεψαν. Όταν δίνεις στον έναν δημοσιογράφο αυτούς φακέλους, είναι τόσο σοβαροί. Τα δίνουν τα παιδιά του αδερφού του επιχειρηματία γιατί αισθάνονται ότι αδικήθηκαν και δίνουν
τα έγγραφα όλα στον ορκωτό λογιστή, ο οποίος διενήργησε την έρευνα και τα έχει όλα. Και αντί να τα βγάλει ο Τριανταφυλόπουλος, του τα παίρνουν και τα κλέβουν από το γραφείο του, οι δικοί του άνθρωποι, πώς να με εμπιστευτεί. Είδα και έπαθα να τον πείσω ότι εγώ δεν έχω σχέση με αυτούς τους απατεώνες. Πουλήθηκαν ακριβά όμως. Ακούστε κάτι. Όχι. Πουλήθηκαν πολύ φθηνά. Γιατί την τιμή σου και την αξιοπρέπειά σου δεν την πουλάς ούτε για 2, ούτε για 5, ούτε για 100 εκατομμύρια. Αν έχεις τιμή. Αν δεν έχεις, και με 50 χιλιάρια τελειώνεις. Αν πας έναν από αυτούς τους κακοποιούς έξω με 20 χιλιάρια, εκτελεί όποιον θέλεις. Έτσι είναι. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Και πάω στην έκθεση Θεσσαλονίκης και πετάγει το ολόκληρο πρωθυπουργός του Καραμαντής και λέει, κατηγορήθηκα, λέει, για τον Ζαχόπουλο, χωρίς να υπάρχει θέμα. Πώς δεν υπάρχει θέμα, ρε άτιμε. Πήγε ο άλλος, πήρε τον DVD, ήρθε, σε εκβίασε στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Κατουρήθηκε σε πάνω σου, έστειλε στον άνθρωπό σου το Χίλτον, διαπραγματεύτηκε τον DVD για τον Ζαχόπουλο και δεν υπάρχει θέμα. Να κατεβάζει στα παντελόνια ολόκληρος πρωθυπουργός στον Αναστασιάδη για ένα DVD, το οποίο DVD το είχε φέρει με τον εργατολόγο για μένα οι άλλοι. Και έλειπα σε διακοπές και πήγαν, το βούτυξαν, το κλέψαν, το αντέγραψαν και πήγαν, έκαναν ό,τι έκαναν. Γιατί ήταν Αύγουστος, έλειπα. Θα μάθετε πράγματα που δεν τα βάζει ο νου σας. Και μετά έχει ο καιρός γυρίσματα που λένε. Για να δούμε πού θα πάει ο καθένας από δάφτους να κρυφτεί. Πάμε στο επόμενο βίντεο, διότι Γουλανδρής και Βαρδινογιάννης είναι συμπέθεροι, όπως ξέρετε. Ο γιος του Γουλανδρίνα έχει πάρει την κόρη του Βαρδινογιάννη. Η υπόθεση περιπλέκεται όταν η εταιρεία ορκωτών λογιστών το 6 αναλαμβάνει να κάνει έλεγχο στις εταιρείες Γουλανδρής Ελλάς ΕΠΕ και Πρακτορείο Βορείς ΕΠΕ για τα έτη από το 1992 μέχρι το 1999. Από την έρευνα προκύπτει έλλειμμα 660 εκατομμυρίων, ενώ η εταιρεία που ανέλαβε να κάνει τον έλεγχο είναι συνεργαζόμενη με την εταιρεία Βαρδινογιάννη. Από έρευνα που διατάχθηκε από τις κρατικές αρχές για το ίδιο χρονικό διάστημα, προκύπτει πλεόνασμα 260 εκατομμυρίων δραχμών. Πάμε να το δούμε. Το 2006 η εταιρεία ορκωτών λογιστών Moore Stevens, που συνεργάζεται με τις εταιρείες του κυρίου Βραδινογιάννη και ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Δαμιανού, κλήθηκε από την οικογένεια Γουλανδρή να διενεργήσει έλεγχο στις εταιρείες συμφερόντων της για τα έτη από το 1992 μέχρι και το 1999. Επικεφαλής του ελέγχου τοποθετήθηκε, όπως ανέφερε στη συνέντευξή του ο Γεώργιος Αρατίδης, ο Δημήτριος Σταλιακός, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του προέκυψε έλλειμμα ύψους 760 εκατομμυρίων δραχμών. Για τον ίδιο έλεγχο που διατάχθηκε από τις κρατικές αρχές το 2007, προέκυψε αντί ελλείμματος πλεόνασμα 260 εκατομμυρίων δραχμών. Μία εταιρεία στην οποία ανέθεσαν το 2006 να κάνει έλεγχο ήταν η εταιρεία Moore Stevens, του κυρίου Δαμιανού Κωνσταντίνου. Ο ορκωτός ελεγκτής που έλεγξε εμάς ήταν ο κύριος Δημήτριος Ταλιακός. Η εταιρεία Moore Stevens είναι η εταιρεία που ελέγχει όλους τους ενοποιημένους ισολογισμούς πάρα πολλά χρόνια του ομίλου Βαρδινογιάννη. Επίσης είναι η εταιρεία που έλεγχε πάρα πολλά χρόνια την ξενοδοχειακή μονάδα στο Σύνταγμα. Πάλι του ομίλου Βαρδινογιάννη. Είναι δηλαδή μια εταιρεία η οποία ευνομένη από τον κύριο Βαρδινογιάννη. Είναι μια εταιρεία που ουσιαστικά πρόσκειται στον κύριο Βαρδινογιάννη. Έθεσαν λοιπόν υπόψη, έδωσαν λοιπόν εντολή σε αυτή την εταιρεία να κάνει έλεγχο. Επανέλεγχο. Έλεγχο. Α. Από το 92 έως το 99 και στις δύο εταιρείες, δηλαδή το διάστημα που εμείς κατηγορούμεθα, και για τις δύο εταιρείες. Στην εταιρεία Γουλανδρή, για τα έτη 1997-1998, για τα οποία εγώ φέρομαι ως κατηγορούμενος για και υπεξαίρεση, έχω για υπεξαίρεση και έχω κατηγορηθεί και έχω περάσει απολογίες από δύο ανακριτές, βγάζει έλλειμμα 660 εκατομμύρια για τα δύο έτη 97 και 98, επαναλαμβάνω. Επομένως, με καθιστά κλέφτη, υπεξαιρέτη
για 660 εκατομμύρια. Εμένα και τους συγκατηγορούμενους, ασφαλώς. Όμως, το 2007, η πραγματογνωμοσύνη, η οποία είχε οριστεί από το δικαστήριο, από το Δικαστικό Συμβούλιο και από τον 12ο ανακριτή, και οι οποίοι πραγματογνώμονες είναι όργανα κρατικά, του κράτους, για το ίδιο διάστημα, με τα ίδια στοιχεία και με τα ίδια δεδομένα, βγάζουν πλεόνασμα στη διαχείριση από μένα για την ίδια εταιρεία με 260 εκατομμύρια δραχμές. Έχουμε λοιπόν την αντίφαση. Αυτά τα χρήματα είναι από τα ακριβώς ίδια στοιχεία που χρησιμοποίησαν και οι δύο. Και οι πραγματογνώμονες οι τρεις, οι δύο αργότερα, επειδή ο ένας πέθανε κατά τη διάρκεια του αυτού, και η Μουρ Στίβενς. Το ερώτημά μου είναι, υπάρχει όχι μόνο δόλος, αλλά και προσπάθεια κατασκευής ενόχων, εφόσον λέμε ότι έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο έλλειμμα, ενώ αντίστοιχα οι άλλοι που είναι όργανα του κράτους λένε ότι έχουν ένα τέτοιο τεράστιο πλεόνασμα. Ποια η αντίδραση της πλευράς Γουλανδρή σε ό,τι αφορά το πόρισμα του ελέγχου που βρήκε το πλεόνασμα και αν υπήρχε απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος σας? Δεν υπήρξε καμιά απόσυρση των κατηγοριών από μας, παρά εξακολουθούμε να είμαστε υπεξαιρέτες και για αυτά τα δύο χρονικά διαστήματα που το κάθε φορολογικό έτος είναι αυτοτελές και εξετάζεται ξεχωριστά και από τις φορολογικές αρχές και από τους δικαστές. Εφόσον λοιπόν εγώ, κατά τους κρατικούς λειτουργούς, βγάζω πλεόνασμα, τους πραγματογνώμονες θεωρούνται κρατικοί υπάλληλοι. Πώς είναι δυνατόν να είμαι κατηγορούμενος? Όμως, κανένας δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει μία συγγνώμη τουλάχιστον για αυτά τα χρόνια που εγώ εμφανίζομαι ως υπεξαιρέτης. Η δε Μουρ Στίβενς ουδέποτε διόρθωσε τα πεπραγμένα της, που ήταν υποχρεωμένη να το κάνει. Επίσης, θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Όλοι αυτοί που πέρασαν από την υπόθεση είναι υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 7 του νόμου 3691. Που σημαίνει ότι έπρεπε όλοι να τα είχαν καταθέσει στην επιτροπή του άρθρου 7 που έχει συσταθεί με τους δύο νόμους 3424 του 5 και 3691 του 8 ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και πάμε τώρα και στην κυρία Κοντοσταθάκου για να, έτσι, ξέρω ότι είναι τώρα δύσκολα τα πράγματα, κυρία Κοντοσταθάκου, έχετε και προδημοτικών εκλογών και τα υπόλοιπα. Ναι, και είπατε και μια δημοσκόπηση και δεν μας είπατε όμως τα αποτελέσματα. Και δεν μπορώ να τα πω γιατί είναι σε εξέλιξη και δεν πρέπει να πω κουβέντα γιατί δεν είναι έντυπο, επειδή είναι σε εξέλιξη. Αύριο στις 10 που σταματάει, από τις 10 και μετά. Ότι για τον κύριο Καμίνη, επειδή είναι και ο δήμαρχος, τον οποίο είμαι αντιδήμαρχος, πιστεύω ότι είναι καλά τα πράγματα, παρόλο που ο κόσμος έχει τις δυσκολίες του στην Αθήνα και πάντα, για τα πάντα φταίει ο δήμαρχος. Όμως να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός δήμαρχος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που πραγματικά εργάζεται για την πόλη, χωρίς να έχει φιλοδοξίες για άλλα πράγματα, όπως ίσως να έχει συμβεί στην Αθήνα. Και πιστεύω ότι ελπίζω να είναι καλά τα αποτελέσματα γι' αυτόν. Ξέρετε κάτι, με προκαλείτε, αλλά δεν θα σας απαντήσω, γιατί πρέπει να τηρήσω το πρωτόκολλο. Όμως, όταν είσαι καλός και εξαιρετικός, πρέπει να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πρέπει να είσαι και επικοινωνιακός. Εάν είσαι καλός και εξαιρετικός χωρίς να το καταλαβαίνει ο κόσμος, πας στο Άγιο Όρος, σε μία σκήτη
Γίνεσαι ασκητής, δεν σε ενδιαφέρει αν το καταλαβαίνει ο κόσμος, εσύ το κάνεις από πεποίθηση. Ο πολιτικός δεν είναι έτσι. Ο πολιτικός πρέπει να επικοινωνεί, πρέπει να είναι το θερμόμετρο του πολίτη κάθε μέρα, να πιάνει, δηλαδή να πιάνει το σφιγμό, να καταλαβαίνει, να έχει επαφή, να έχει ίσκιο. Δεν λένε αυτός ο πολιτικός έχει ίσκιο. Αν δεν έχει ίσκιο. Να σας πω όμως κάτι, όταν έχουμε κάνει κάποια έργα, έχουμε βελτιώσει την εικόνα στην πλατεία Βικτωρίας, έχουμε ανοίξει τη δημοτική αγορά της Κυψέλης, έχουμε φτιάξει το φρουραρχείο στο σταθμό Λαρίσης. Έχουμε καλυτερεύσει την καθαριότητα. Σίγουρα δεν είναι η καθαριότητα που θα θέλαμε κι εμείς να είναι. Όταν έχουμε λοιπόν κάνει έργα τα οποία ο πολίτης τα βλέπει στη γειτονιά του, περπατάει στον δρόμο, ίσως είναι λίγο καλύτερα, η πλατεία Ομονίας, που δώσαμε κίνητρα σε μαγαζιά. Και αν πας τώρα στην πλατεία Ομονίας, δεν έχει την εικόνα που είχε πριν από 3 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το επικοινωνήσει τέλεια, όμως είναι κάτι το οποίο το βλέπει κάποιος που κατεβαίνει στην Πανεπιστημίου και περνάει και να πάει στην Τρίτη Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Άρα πιστεύω ότι ο κόσμος βλέπει. Τώρα, αν βέβαια δεν λύνεις προβλήματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς σου, είναι ένα θέμα το οποίο το πιστώνεις χωρίς όμως να είναι δίκαιο αυτό. Αυτό συμβαίνει, το ξέρω. Τώρα, επειδή πετάξατε την μπάλα στην εξέδρα, γιατί άλλο συζητάει. Πρέπει να μην είσαι πολύ επικοινωνιακό ει βάρο τη δουλειά του. Εγώ πάντω να πω κάτι. Ναι, νομίζω πάρα πολύ. Βεβαίως. Ότι όταν ο κύριο Καμίλη δεν κάνει. Να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ενταγμένη πολιτικά πουθενά σε καμία παράταξη. Από τότε που ήμουν φοιτήτρια νομική, δεν δέχτηκα ποτέ να εγγραφώ σε καμία παράταξη. Δική μου βούληση και πεποίθηση. Ο κύριος Καμίνης το τελευταίο 15ήμερο έχει αποστείλει κατασχετήριες εκθέσεις σε εντολής μου με καταστήματα και περίπτερα που έχουν στο κέντρο της Αθήνας που τους έχουν σπάσει τους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια ειδικά δεκάδες φορές και ειδικά σε έναν εντολέα μου με σύζυγο άνεργη, με το μοναδικό εισόδημα από ένα περίπτερο επέβαλε δημοτικά τέλη 17.000 ευρώ για 2 έτη χρήση των ρολών και του ψυγείου του περιπτέρου. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με ανακοπές στο διοικητικό πρωτοδικείο. Δεν νομίζετε σε μια. Σας λέω, έχω και τα στοιχεία στο γραφείο. Δηλαδή, πραγματικά. 17.000 ευρώ δημοτικά τέλη για ένα περίπτερο. Για ρολά και ψυγείο. Και οι ίδιοι χρωστάνε σε ασφαλιστικά. Εντάξει, δηλαδή. Χρωστάνε σε τράπεζες. Λοιπόν, και ήρθε ο πελάτης στο γραφείο. Το 80% των επιχειρήσεων στο κέντρο στην Αθήνα κινδυνεύει με λουκέτο. Δήμαρχος σε τέτοια πόλη, εάν δεν παλέψεις για να σπάσει και να μην μπει το λουκέτο, δεν μπορεί σε να καταξιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή με ένα έργο εποχή. Που μας είπατε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Όμως εκεί είναι η ουσία. Τα πρόστιμα, να σας πω κάτι. Όταν όμως τα πρόστιμα τα επιβάλλει η νομοθεσία, οι νόμοι, στο κοινοβούλιο, που ουσιαστικά δεν αλλάζουν, αλλά είναι το τριπλάσιο. Ναι, είναι δήμαρχος Αθήνας όμως και πρέπει να υπερασπίσει. Μπορεί να είναι και αποφάσει δημοτικό συμβουλίο προηγουμένων. Πρέπει να υπερασπίσει το συμβούλιο. Θα έχουμε ένα νεκρό κέντρο της Αθήνας. Θα είναι σε ελληνικά. Ξέφυγαν. Για άλλα συζητάγαμε και άλλα έπιασαν. Είδατε πώς είναι η πολιτική. Ξέρετε κάτι, θα είναι δήμαρχος σε μία πόλη με το 80%. Μιλήσατε να πούμε και εμείς. Είπατε τρεις φορές. Θα είναι δήμαρχος σε μία πόλη σε ελληνικό τοπίο. Σε τέτοια πόλη θα είναι δήμαρχος που ψηφίζεται από το κοινοβούλιο. Πρέπει να υπερασπιστεί. Όμως με αυτούς που τα ψηφίζουν στο κοινοβούλιο είναι σύμμαχος. Μου κάνετε τη χάρη λίγο. Να σας πω. Με αυτούς που ψηφίζουν τους νόμους. Την κυβέρνηση είναι συγκεντρωμένη δοκίου. Ο ίδιος. Ένα λεπτό, κύριε, επιτρέψτε μου. Έχει δημιουργήσει τον κόμβο αλληλεγγύης και έχει πάρει και 120 εκατομμύρια προγράμματα από την ΕΟΚ. Και έχει καθαρίσει, όχι από άποψη. Και θα καθαρίσει και τα καταστήματα τα υπόλοιπα. Η Αθήνα. Και πλέον μπορεί άνετα να περπατάει όσον αφορά τη δουλειά του Δέντρου. Καλημέρα σας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι να είναι αίσιο και ευτυχές το νέο έτος, όπως λένε. Εμείς θα τα πούμε μετά των φώτων. Σας ευχαριστώ όλους. Καλές γιορτές. Υγεία πάνω απ' όλα σας εύχομαι. Και χαρά όσοι μπορείτε να έχετε.